Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Δέλτα Τηλεόρασης. Είναι μια ακόμη εκπομπή Ποντάρο Δέλτα. Πιστή στο ραντεβού μας και σήμερα 10 με 12 θα είμαστε μαζί σας συντροφιά με πάρα πολλά παιχνίδια, με πάρα πολλές καρτέλες. Καλησπέρα παιδιά, να καλησπερίσω και βέβαια τους συνεργάτες εδώ. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα Γιώργο. Πώς είδατε το κουπόνι σήμερα? Γενικά για όλο το Σαββατοκύριακο και Δευτέρα έχουμε σημαντικά παιχνίδια. Είναι το μεγαλύτερο κουπόνι με τις λιγότερες σημειώσεις που έχω κάνει. Με τα λιγότερα παιχνίδια που έβγαλες. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Βέβαια είναι καινούργια πρωταθλήματα, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Μένει να πούμε για τους φίλους εκπομπής από αυτή τη βδομάδα και το πρωτάθλημα της Ρωσίας. Είχε μπει το Ιαπωνία. Ξεκινάει ακριβώς η Ιαπωνία, Μιχάλη. Είχε μπει την προηγούμενη εβδομάδα το πρωτάθλημα της Πολωνίας. Ουρουγουάη ξαναεπανέρχεται. Δεν υπάρχουν πολλοί φάνς έτσι κι αλλιώς των πρωταθλημάτων της Πολωνίας. Δανία είχε επανέλθει την προηγούμενη. Και Βόρεια Ιρλανδία. Και Ιρλανδία. Βλέπουμε μια αύξηση των παιχνιδιών, των διαθέσιμων παιχνιδιών που μπορεί να επιλέξει ο κάθε παίχτης. Αυτό τώρα και δυσκολεύει και κάνει λίγο πιο εύκολη τη ζωή μας. Εξαρτάται την οπτική που έχει ο καθένας. Και... μάλλον δυσκολεύει, αλλά έχει περισσότερες επιλογές. Έχει περισσότερες επιλογές, αλλά είναι πιο δύσκολο να κατασταλάξεις. Αν μπορέσουμε να. Αν σκεφτούμε με τη λογική ότι μελετάμε όλα τα παιχνίδια, είναι σίγουρα πιο δύσκολο το έργο ενός παίχτη. Όταν είσαι εξειδικευμένο σε κάποια πρωταθλήματα, νομίζω ότι είναι έτσι κι αλλιώ μένει πιστό σε αυτά. Απλά εμπλουτίζεται νομίζω το κουπόνι. Ούτε κρύο, ούτε ζεστή. Για αυτό που ασχολείται με συγκεκριμένα πρωταθλήματα. Να πούμε σημαντική επιτυχία, συνέχιση των επιτυχιών. Διασώθηκε μια δικιά σου καρτέλα και του Νίκου, γιατί εγώ προσωπικά την προηγούμενη εβδομάδα δεν πήγα τόσο καλά. Δεν πειράζει, τα έχει και αυτά το. Σίγουρα. Να έχει και αυτό το στοίχημα. Να πούμε 4 στα 5 υπενθύμηση στον κόσμο σε ποιε καρτέλε. 5 στα 6 στι κόντρε. Χάσαμε μόνο το Newcastle Aston Villa. Πήγε ένα γκολ στην αρχή και έμεινε. Σε πάει πάντα Μιχαλή, οι κόντρε ή τα χινάρια. Τα χινάρια είναι μεγάλε. Ακόμα και οι κολόνε μα έχουν πάει καλά. Μεσοβδόμαδα, εκεί που δίνουμε διάδε. Ναι. Να υπενθυμίσουμε φυσικά τους τρόπους επικοινωνίας στον κόσμο. Καταρχάς, στέλνετε ΔΕΛΤΑ ΕΕ με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες και αποστολή στο 54460 και επίσης... 54-660, συγγνώμη. Και επίσης στη σελίδα μας στο Facebook, Ποντάρο ΔΕΛΤΑ, μας βρίσκεται εκεί καθημερινά. Φυσικά, όπως θα ξέρετε οι περισσότεροι από εσάς, αναρτώνται εκεί παιχνίδια. Σήμερα μας τράβωσε Η Νιρεβέργη πέταξε πολύ κόσμο έξω. Ήταν η τελευταία ευκαιρία που τη έδωσα, όπως σας είπα κιόλας. Χθες δικιά σου επιτυχία και δικιά σου, Γιώργο. Ναι, οι Ράντερς μας έκανε τη χάρη. Ναι, το είχαμε από κοινού με τον Μιχάλη, το βλέπαμε κόντρα. Το δώσαμε, είχε δύο. Είχε το over τη Φιωρεντίνα, αν και το έβλεπα κι εγώ κόντρα, αλλά λίγο δίστασα. Και προτίμησα την Νασιονάλ. Εγώ δίστασα λόγω υποτιθέμενης στο μυαλό μου κούρασης της Φιωρεντίνα, αλλά. Κοίτα, κατά την άποψή μου ήταν οι δύο πιο φορμαρισμένες αυτή τη στιγμή ομάδες της Ιταλίας. Και για το θεσμό κυπέλου, όπως το έχω ξαναπεί, το θεωρώ είναι θεσμός των εκπλήξεων. Εκπλήξεων, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Περίμενα να γίνει το μπαμ. Έδωσες over εσύ, Μιχάλη. Εγώ το έβλεπα για κόντρα, αλλά προτίμησα την Νασιονάλ που θεωρώ ότι μεγαλύτερη επιτυχία από το over ήταν η κόντρα της Κοπεχάγης. Ναι. Στο χειδίο που δώσαμε. Πέρασε τελικά, γιατί στα πέναλτι οι Ράντερς δεν άντεξε, έχασε 5-4. Ναι. Όχι, μιλάω για στοιχηματικά. Ναι, πέρασε και το σημείο. Μετράει η ισοπαλία. Νίκο, ακόμα μια επιτυχία και για σένα. Δεύτερη σερή στις μεγάλες αποδόσεις. Ναι, εντάξει, εγώ τα δικά μου παιχνίδια είναι όλα αυτό που λέμε μεγάλες αποδόσεις, αυτό που λέμε γενικά μεγάλες αποδόσεις. Εγώ προσπαθώ να είναι καλοπληρωμένα τα παιχνίδια μου, εν πάση περιπτώσει. Ήταν μια τριάδα, αλλά εγώ σας είπα δεν παίζω τριάδες. Από τα 8 παιχνίδια έκλεισα τα 3, λέω εγώ, γιατί πάντα μονά παιχνίδια παίζω εγώ έτσι κι αλλιώς. Έτυχε να είναι στην πρώτη τριάδα. Να πω εγώ δηλαδή ότι κάνουμε τις καρτέλες εδώ λόγω χρόνου. Λόγω όπως είναι δομημένη η εκπομπή. Έτσι. Αλλιώς, δεν μπορώ να δίνω 8 παιχνίδια ξεχωριστά σε 8 καρτέλες. Πολύ καλή πάσα, Νίκο, γιατί και σε άλλες καρτέλες είναι το ίδιο ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Που δίνει ο Μιχάλης. Έτσι ακριβώς. Αυτό το έχουμε διευκρινίσει. Εντάξει, ευκαιρία να το ξαναδιευκρινίσω, Μιχάλη, γι' αυτό το λόγο το λέω. Μονά παιχνίδια. Έτυχε η πρώτη τριάδα να κλειδώσει και επειδή ο Γιάννης από μέσα στις καρτέλες βγάζει και απόδοση τριάδας, τετράδας, πεντάδας κτλ. Βγάζει 30 φορές τα λεφτά σου ή 100 φορές τα λεφτά σου. Εγώ πάντα μιλάω. Όποιος πάντως προτίμησε αυτούς για τα παιχνίδια και την πρώτη καρτέλα να την παίξει. Εντάξει, εννοείται ότι όποιος έπαιζε την πρώτη τριάδα θα πήγαινε με 27-28 φορές τα λεφτά. Ας πω κάτι. Ας βγάζει ο Γιάννης τις απόδοσεις. Δεν πειράζει. Όχι, δεν είναι ότι πειράζει. Να ξέρω ο άλλος ότι αν την πάρει αυτούς, ένα παρτό εντάξει, καλά κάνει.
βγάζει. Εγώ διευκρινίζω όμως ότι παίζω πάντα μονά παιχνίδια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί και πάλι κερδισμένο στάσουν. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Γιατί τυχαίνει τώρα 2-3 εβδομάδες να κλειδώνουν κάποιες τριάδες, αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Για μένα με ενδιαφέρει από τα 8-9 παιχνίδια που ξεκαθαρίζω από όλο το κουπόνι. Με ενδιαφέρει να πιάνω τα τρία, να είμαι έστω ένα ευρώ πάνω από το αυτό. Με αυτό το δεδομένο λοιπόν. Πήγαμε καλά και σε αυτήν την εκπομπή. Εγώ προσωπικά το δικό μου κουπόνι και ο Μιχάλης βέβαια. Εσύ όπως είπες έχεις λίγο. Το νέο κουπόνι είναι μεγάλο. Εντάξει, εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι εξειδικευμένος. Θα έλεγα μου αρέσουν 3-4 πρωταθλήματα. Δεν ασχολούμαι με άλλα πρωταθλήματα. Νομίζω ακόμα καλύτερα αυτό είναι. Έτσι ακριβώς. Από εκεί και μετά όμως δεν μπορώ, όπως σήμερα για παράδειγμα, έχω μια συγκεκριμένη πληροφόρηση. Την έπιασα στο φτερό, θα έλεγα, και δίνω ένα παιχνίδι από το Μεξικό. Έτσι, θα εξηγήσω πώς και γιατί. Υπάρχουν οι ευκαιριακές αυτό ακριβώς. Και κάθε φορά, εφόσον βρίσκουμε κάτι που το θεωρούμε ότι είναι σε εισαγωγικά καλοπληρωμένο, εμείς οφείλουμε να το παίξουμε. Και έχουμε παικτική ευκαιρία. Σίγουρα, φτάνει να επαληθευτεί. Φτάνει να επαληθευτεί. Άμα είναι σωστό το παιχνίδι, έτσι ακριβώς. Έχει μια λογική βάση. Και βγάζουμε το παιχνίδι βάσει μια λογική. Γιώργο. Το σημερινό κουπόνι και ένα σχολιασμό για την προηγούμενη εβδομάδα, γενικά και για, για τη μεσοβδόμαδη, συγγνώμη, δραστηριότητα που είχαμε. Εντάξει, υπάρχουν και οι καλές μέρες για τον παίχτη, υπάρχουν και οι κακές μέρες. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο θεωρώ ότι υπήρχε πολύ ανάποδα αποτελέσματα, όχι μόνο στα παιχνίδια που δώσαμε και έδωσες κι εσύ. Θεωρώ ότι βγήκαν πολλά ανάποδα αποτελέσματα. Μόνο γρήγορα θα σου πω, Βλαδίμηρε, ότι λόγω του ότι πήγαν κατά την άποψή μου ανάποδα τα αποτελέσματα, έπαιξα τη Δευτέρα 4 παιχνίδια πάλι κόντρες. Λόγω του ότι όλο το Σαββατοκύριακο δεν μου κάθισαν πολύ ανάποδα τα αποτελέσματα. Ναι. Και όντως έπιασα την τετράδα. Ήταν το παιχνίδι της Θέλτα με την Έλτσε. Ήταν για τη Μόναχο 1860 μέσα στην Ίγκολσταντ. Ίγκολσταντ, την πρώτη, έτσι με τη Μόναχο. Η Άλμπορκ με την Έσμπεργκ που έκανε την ανατροπή 1-3, να πούμε ότι χθες. Έγινε ανάποδα. Έγινε ανάποδα από 0-2, έγινε 4-2. Και ένα ακόμα παιχνίδι μου διαφεύγει τώρα αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, είδαμε τα φαβορί. Απλά αυτό ακριβώς, είδα ότι έσπασαν τα φαβορί και πήγα. Αν και πόλη μας στην Πρέμιερ δεν είδαμε το ίδιο φαινόμενο, δεν παρατηρήθηκε το ίδιο φαινόμενο. Αντίθετα, πέρασαν όλα τα φαβορί. Όλα τα φαβορί. Από δύσκολες έδρες. Μάντσεστερ, Τσέλσι, Άρσεναλ, Τότεναμ και με το παιχνίδι με τη Σουόνσι μεσοβδόμαδα και από παράδοση είχε 7 νίκες μέσα έξω. Ζόρικα σχετικά λίγο, 3-2 όμως πέρασε η Τότεναμ. Τώρα να δούμε, έχει πολλά ντέρμπι. Να δούμε. Αρκετά ντέρμπι μάλλον. Έχει πολλά μεγάλα παιχνίδια. Ναι, έτσι. Έχει Ατλέτικο Βαλένθια, έχει Μάντσεστερ, Άρσεναλ. Νομίζω με ευκαιρίες στις κόντρες, αλλά θα τα δούμε σιγά σιγά περνώντας στις καρτέλες όλων μας. Και νομίζω ξεκινάμε όπως σε κάθε εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε από τον Μιχάλη και σε αυτήν. Πάμε λοιπόν στην πρώτη σου καρτέλα, ναι. Μιχάλη. Λοιπόν, είναι μια καρτέλα με. Μια ποικιλόμορφη καρτέλα, θα έλεγα. Σημεία βρήκα μόνο 2. Από την αλήθεια. Δηλαδή, έχουμε πάει σε μια λογική, τον γκολ. Τον γκολ, ναι, τον γκολ. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Για να συμπληρώνουμε έτσι μια εξαδούλα, ψαγμένη όμως, και πιστεύω ότι θα βοηθηθούν οι φίλοι. Να τη δούμε. Ξεκινάμε από το γερμανικό πρωτάθλημα. Ένα over φαινομενικά εύκολο. Πληρώνει ένα 50, δεν είναι πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι για το συγκεκριμένο match Freiburg Werder Bremen πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Στα μεταξύ τους παιχνίδια έχουν 6 στα 6 over. Και νομίζω ότι μπορεί και να προχωρήσει κάποιος αν ρισκάρει παραπάνω στο 4-6 θέρματα. Το δεύτερο παιχνίδι είναι από την Championship της Αγγλίας, το Millwall Norwich διπλό. Μπορεί η Norwich να έκανε μία γκέλα, αλλά είναι σε πάρα πολύ μεγάλη φόρμα. Εκτός έδρας έχει 9-3-5. 3-5-9 έχει στην έδρα της η Millwall. Νομίζω ότι θα περάσει η Norwich. 1-65 είναι καλό. Το επόμενο παιχνίδι είναι από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, στο 198, Crawley Bristol City. Εδώ από το διπλό του 1-50, αν δεν κάνω λάθος, προτιμώ το goal-goal. 10 εντός έχει η Crawley, 11 εκτός έχει η Bristol City, νομίζω άλλο ένα. Η Crawley τα παλεύει τα μάτς, μπορεί να μην έχει ελπίδες να σωθεί. Η Bristol City είναι σίγουρη πρωταθλήτρια. Πιστεύω ότι είναι ένα καλό γκολ-γκολ. Στο 218 περνάμε στην Αγγλία 2, τα επόμενα 3 μάτς.
Στο 218 είναι το μάτς της πρωτοπόρου Shrewsbury με τη Cambridge. Άσος του 1.50. 13-3-1 στην έδρα της το πρώτο φαβορί της κατηγορίας και πρωτοπόρος. Πιστεύω ότι θα γίνει αυτός ο Άσος, 1.50. Στο 220 είναι το Tramir Dagenham, δύο ομάδες που παλεύουν για τη σωτηρία τους. Από 11-2 έως 3 έχουν εντός η Tramir, εκτός η Dagenham, από 11. Και το θεωρώ ότι νομίζω ότι θα είναι άλλο 1-2-3. Το ίδιο και ισχύει για το Cheltenham Mansfield, και αυτό η Cheltenham παλεύει για αυτή να σωθεί, η Mansfield είναι λίγο πιο πάνω. 9-2-3 έχει εντός η Cheltenham, 13 εκτός, και στην προϊστορία τους 3-3, 2-3 γκολ. Πιστεύω ότι είναι μια καλή εξάδα που θα πάμε καλά, όπως και στις κόντρες νομίζω. Μιχάλη, έχουμε και το πρώτο σχετικό μήνυμα. Ο Γιάννης από Άνθια θέλει μια διευκρίνηση για το πρώτο μάτς, για 4-6, και γελάω γιατί το συζητούσαμε λίγο πριν. Μπούμε, ναι, πώς, ναι, βλέπεις το 4-6 για το πρώτο. Το είπα ότι μπορεί κάτι είναι από τα πιο δυνατά να προχωρήσει στο 4-6, διότι και προϊστορία να κοιτάξει, είναι νομίζω 4 μάτς τα τελευταία που γίνανε είναι 4-6. Είναι καλό. 2-30 νομίζω πληρώνει. Μπορεί να το... Και μια και είπαμε για το μήνυμα του φίλου, να επαναλάβω πάλι τους τρόπους επικοινωνίας. ΔΕ με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Γράφετε το μήνυμά σας, το μήνυμα που επιθυμείτε εδώ στην εκπομπή, και αποστολή στο 54660. Και επίσης μέσω της σελίδας μας στο Facebook, Ποντάρο ΔΕΛΤΑ, και μέσω της σελίδας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή εδώ τώρα live ζωντανά. Και θα περάσουμε αμέσως, ευθύς αμέσως στην πρώτη καρτέλα του Νίκου. Να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει και σε αυτήν την εκπομπή. Πάμε στην πρώτη καρτέλα που εντελώς εμπνευματικά τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες πάει καλά αυτή η πρώτη καρτέλα. Λοιπόν, στο Γούρικη. Είναι Γούρικη, ναι. Λοιπόν, έχουμε Cardiff Charlton, ένα παιχνίδι για την Αγγλία, για την Championship της Αγγλίας. Το προτείνω στο διπλό. Μιλάμε για μια εξαιρετική απόδοση σύμφωνα με το πώς είναι οι ομάδες τώρα. Η Cardiff βεβαίως είναι και οι δύο φορμαρισμένες και οι δύο καλές ομάδες. Βεβαίως το 1.75 στον άσο της Cardiff το θεωρώ απαράδεκτο. Είναι λίγο καλύτερη σε φόρμα και θεωρώ ότι είναι πολύ πιο ποιοτική ομάδα η Charlton σε σχέση με την Cardiff. Άρα λοιπόν το 3.85 στο διπλό είναι μεγάλη απόδοση. Έτσι θα την πάρουμε σύμφωνα με το πώς είναι οι ομάδες αυτή τη στιγμή. Θα την πάρουμε πάρα πολύ ευχάριστα. Το πιστεύω και εγώ, Νίκο, να σου πω, το έχω στις κόντρες μου. Ωραία. Σήμερα τιμάμε Charlton, και εγώ. Τιμάμε Charlton, ναι. Όπως την άλλη φορά Τζίλιγχαμ και μας δικαίωσε. Τώρα είναι σίγουρο ότι δεν θα έρθει πια 100% που το έχουμε και είτε. Όχι, το αντίθετο. Εντάξει. Έχουμε κοινή οπτική για κάποια παιχνίδια τουλάχιστον. Πολύ καλό είναι αυτό, δεν είναι άσχημα. Δεν βγαίνει, δεν προκύπτει από πουθενά το μικρή απόδοση του άσου. Έτσι ακριβώς. Δεν προκύπτει το 1.75 της Cardiff, δεν προτείνεται πουθενά. Αν κάποιος θέλει οπωσδήποτε να παίξει την Cardiff, λόγω απόδοση και μόνο, απαγορεύεται να την παίξει. Έτσι αλλιώς και μιλάμε για... Και ευκαιρία να πούμε ότι ξανά για άλλη μια φορά, σύμφωνα με αυτό που παίζουμε με το κουπόνι, το ΟΠΑ που παίζουμε εμείς, να πούμε ότι η Γκανιά ότι είναι πάρα πολύ ψηλή. Εγώ όσες φορές εννοείται πως οι παίκτες όπου. Οι παίκτες μπορούν να παίζουν όπου θέλουν. Οι παίκτες μπορούν να παίζουν όπου θέλουν. Απλά το λέμε έτσι, δοθεί ευκαιρία τώρα να πούμε. Η πλειοψηφία παίζει εδώ μπορεί. Ναι, εντάξει, α παίξει όπου μπορεί η πλειοψηφία. Εγώ λέω ότι η Γκανιά είναι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι Νίκο, κατάλαβα. Α παίξει όπου θέλει, δεν έχω πρόβλημα. Εννοείται ότι δεν έχω απολύτω κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Μα το βλέπω πολύ ξεκάθαρο. Το δεύτερο παιχνίδι είναι το, να δούμε λίγο την κάρτα, το Barnsley Walsall. Μιλάμε την Barnsley, την τιμήσαμε και την πιάσαμε και την προηγούμενη, και την προηγούμενη Παρασκευή εδώ στα προγνωστικά μας. Μέσα στη Τζίλιγχαμ το 2.80. Μέσα στη Τζίλιγχαμ το 2.80, ναι. Τώρα παίζει μέσα στην έδρα της με τη Walsall. Η Barnsley είναι μια ομάδα που τις τελευταίες 4 αγωνιστικές δεν έχει δεχθεί καν γκολ. Μιλάμε για full φόρμα, για μια ομάδα. Βεβαίως και η Walsall είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά. Εκεί μέσα νομίζω ότι το 2.40 θα έρθει και σχετικά εύκολα. Και στο άλλο παιχνίδι, Νίκο, στο τρίτο παιχνίδι. Το βλέπεις καθόλου over αυτό το παιχνίδι, το συγκεκριμένο? Το over λίγο θα ήμουν λίγο επιφυλακτικός, γιατί είναι σφιχτή πίσω αμυντικά και οι δύο ομάδες είναι σφιχτές αμυντικά. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι. Και για μένα η Barnsley παίζει, επειδή έτσι όπως παίζει τώρα, φαίνεται ότι παίζει σφιχτά. Δηλαδή κερδίζει 1-0 τα παιχνίδια της. Κάνει επιθετική άμυνα, δηλαδή δεν κλείνεται στο μισό δικό της γήπεδο απαραίτητα, αλλά φαίνεται ότι της φτάνει.
Έτσι, οπότε το over εγώ θα το απέφευγα σε αυτό το παιχνίδι. Και έτσι το τρίτο παιχνίδι της κάρτας, να το δούμε αν είναι εύκολο. Είναι για τον κόσμο δηλαδή. Εγώ σε ρωτάω γιατί το έβλεπα λίγο προς το over και αυτό. Ναι. Είναι από την conference της Αγγλίας, από την τελευταία, από την πιο μικρή κατηγορία του κουπονιού. Είναι το Woken Grisby. Προτείνουμε διπλό και εδώ στο 2.40. Είναι καλύτερη, σαφέστατα καλύτερη ομάδα η Grisby από τη Woken. Είναι, πιστεύω εγώ, από τις ομάδες που θα ανέβει. Θα ανέβει, θα μπει στα μπαράζ και πιστεύω ότι θα ανέβει κιόλας, είναι πιο ποιητική ομάδα. Συν την προϊστορία της ότι δεν έχει χάσει ποτέ μέσα εκεί, μέσα στη Woken, και τις δύο φορές που έπαιξε τα τελευταία χρόνια και τις δύο φορές πήγε κέρδισε. Άρα λοιπόν και αυτό το διπλό στο 2.40 θα το πάρω και το προτείνω στον κόσμο, έτσι όπως φυσικά τα ίδια παιχνίδια τα έχω παιγμένα κι εγώ εννοείται. Και το προτείνω στον κόσμο γιατί σύμφωνα με το πώς είναι ομάδες, αυτές οι αποδόσεις για μένα είναι πολύ καλές και τις παίρνω πολύ καλά. Και υπενθυμίζουμε στον κόσμο, Νίκο, ότι μιλάμε για μονά αποδεκτά παιχνίδια. Μονά αποδεκτά παιχνίδια. Στην πλειοψηφία, για όλα. Όλα τα παιχνίδια είναι μονά αποδεκτά, μπορείς να τα βρεις παντού. Να, μονά αποδεκτά παντού. Το πολύ, εγώ θα έλεγα, τα συνδυάζουμε έως διάδες. Από εκεί και πέρα, ένα σύστημα παρολί. Το παπτάκι διάδες, χάνει την αξία του, απλά βοηθητικά για τους παίκτες. Ο καθένας κάνει το δικό του παιχνίδι. Από την κόφερα που την έχει τριάδες ακόμα. Εκτός αν μιλάμε για ένα παιχνίδι τύπου μεγάλων αποδόσεων, ανατροπών, εκεί που κυνηγάμε μια έκπληξη που θα μας κάτσει μια φορά. Στο τόσο, όταν μιλάμε για ανατροπές, όταν μιλάμε για ακριβή σκορ, εννοείται πως εκεί ο καθένας μπορεί να παίξει με ένα μικρό ποσό, ένα σύστημα παρολί, 4 παιχνιδιών με 3 ζητούμενα, είτε 2. 2, 3, 4. Ακριβώς, όταν μιλάμε για, όταν πάμε να παίξουμε επαγγελματικά, νομίζω ότι μονά αποδεκτά, διάδες, το πολύ χάνεται η αξία από εκεί και πέρα. Εδώ θα τιμωρήσω το Μιχάλη κατά κάποιο τρόπο, γιατί μεσοβδόμαδα που μιλήσαμε, μου λέει που έπαιξε σε ένα δελτίο που έκατσαν ή αποδόσεις και το κοίταξε να δεις, αυτά τα παιχνίδια, είτε τα παίζεις έτσι όπως παίχτηκε, καρφί με πολύ λίγα, με 30 λεπτά, με 60 λεπτά ή δεν ξέρω, ή το να βάλεις, να το κάνεις μεταβλητό. Τι λέτε, πέστε τι λέτε για να καταλάβει ο κόσμος τι λέτε. Ναι, είναι ένα δελτίο με ανατροπές, το οποίο ας πούμε... Ανατροπές, άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Μπράβο, ή δύο χι, δύο ημίχρονο χι τελικό. Γύρω εκεί στο 25 νομίζω. Μπράβο, 14-25 κλπ. 14-25 εκεί. Τα οποία με 4 παιχνίδια, ας πούμε, αν καθόταν και τα 4, πήγαινε στο 94.000 ευρώ. Αυτό θα λέγαμε, σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Αυτά βέβαια, δεν μπορείς να ρισκάρεις να ποντάρεις πολλά λεφτά, Γιώργο. Δεν είναι εύκολο σε όλους να ποντάρεις πολλά λεφτά. Διότι είναι δύσκολο να έρθουν, έτσι. Όχι, ναι, σίγουρα. Άσχετα να πλησιάσαμε, αλλά το θέμα είναι να πλησιάσει, να καθίσουν καρφί με τα 30 λεπτά, με τα 60 λεπτά, να έχει. Αυτό θα είναι το ιδανικό, ναι, σίγουρα. Συγγνώμη, Γιώργο, σε διακόπτω. Βασικά, ολοκλήρωσε την πρότασή σου για όχι να περάσει. Αυτό ήθελα να πω ότι εντάξει, θεωρώ ότι αξίζει, ας πούμε, για μένα να παίξει σε ζητούμενα εφόσον έχει τέτοιε μεγάλε αποδόσει, γιατί και η Διάδα σε πληρώνει σχετικά καλά. Ακριβώς, σχετικά καλά. Παίρνει ένα μικρό γκάμα. Ας περάσουμε, σας χρωστάμε τα αποτελέσματα των σημερινών παιχνιδιών, των αθλητικών γεγονότων. Έχουμε κάποια αποτελέσματα στην Τσβάιντε Λίγκα και στον Super League Τουρκίας. Ας ξεκινήσουμε όμως από την Αυστραλία. Newcastle Jets, Sydney 0-1, Χ ήταν το ημίχρονο. Για το πρωτάθλημα Πολωνίας, Ρούχορζοφ, Γιόγκον Τσέσνιν 2-1. Το ίδιο σκόρ ήταν και στο ημίχρονο. Νομίζω ότι η πρώτη ομάδα του Βαζέχα, η Ρούχορζοφ, αν δεν κάνω λάθος. Για την δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, Άουε Ίνκολστατ, στο κωδικό 103-0-3 Χ το ημίχρονο. Νιρεμβέργη Χάιντενχάιμ 0-1 από ημίχρονο αυτό το σκόρ. Η Νιρεμβέργη δεν μας έκανε τη χάρη σήμερα. Φορτούνα Ντίζελντορφ Μπόχουμ 2-2. Ίδιο σκορ στο ημίχρονο και Κασίμπα Σακίσασπορ 2-2-1-0 ήταν το σκορ στο ημίχρονο σε αυτό το παιχνίδι. Και πάμε στα live παιχνίδια για τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας ξεκινώντας. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι γύρω στο 70 λεπτό τα παιχνίδια, λίγο πιο νωρίτερα από το 70 λεπτό. Στο Αζαξιό Κρετέιγ 0-1 από ημίχρονο, Αζέν Ιόρ 0-0, Νανσί Λαβάλ 1-0 από ημίχρονο, Νιμ Γκαζελέκ 2-0 από ημίχρονο. Ορλεάν Βαλονσιέν 0-1 από ημίχρονο. Σωσό Τουρ 2-1. 0-1 ήταν το ημίχρονο. Μιλάμε για ανατροπή μέχρι στιγμή. Τρουά Κλερμόν 1-0 από ημίχρονο. Βίλεμ Τβέντε για το πρωτάθλημα τη Ολλανδία. 2-2-2-1 ήταν το ημίχρονο. Και περνάμε για τη δεύτερη κατηγορία τη Ολλανδία. MNOS 0-3 διπλό από ημίχρονο. Έκπληξη μέχρι στιγμή.
Telstar Venlo 0-0, εννοείται και στο ημίχρονο 0-0. Φορτούνα Düsseldorf Maastricht 0-2 από ημίχρονο. Εδώ έχουμε μια σημαντική έκπληξη λόγω έκτασης του σκορ. Η Μαρσέλ φαίνεται να κάνει πάρτι στην έδρα της. Τουλούζ 0-4 στο ημίχρονο αυτό το μάτς. Στουτγκάρντ Χέρτα 0-0. Σημαντικό παιχνίδι εδώ, νομίζω εξάποντο. Λεχ Πόζνα για Αγγελόνια 0-0. Queen of South Falkirk 0-1. Fulham Bournemouth 0-2. Αυτά τα παιχνίδια βρίσκονται στο 37ο λεπτό. Galway Derry για το πρωτάθλημα Ιρλανδίας 1-0. Dundalk Longford 1-0 και αυτό. Shamrock Rovers St. Patrick's 1-0 και αυτό. Και 0-0 είναι γύρω στο 40 το Levante Eibar. Αυτή είναι η δραστηριότητα μέχρι τώρα. Τα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και να πούμε ότι και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι μπροστά του. Είναι σε εξέλιξη 32-41. Δυστυχώς λιτάται λίγο πριν το ημίχρονο. Νομίζω είμαστε κοντά στο να κλείσει το ημίχρονο. Θα ενημερώνεστε και για αυτό το παιχνίδι εδώ live και για οποιοδήποτε live ποντάρισμα. Νομίζω αν προκύψει κάτι καλό και στον αγώνα μπάσκετ αλλά και στην αθλητική δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο που έχουμε. Νομίζω, Γιώργο, σιγά σιγά μπορούμε να περάσουμε στα τρία πρώτα δικά σου παιχνίδια για του Σαββάτου. Που έχουμε... Είναι στην ίδια μορφή, είναι στην. Όχι, κοντρά... έχω κάποια ματσάκια, όχι κολόνες, αλλά που δίνω καθαρά σημεία, νομίζω. Καθαρά σημείο, έχω κάποιο over. Θα πάμε να το δούμε. Το πρώτο παιχνίδι είναι για το κύπελο Αγγλίας που πιστεύω φέτος την Bradford. Ότι είναι μια ομάδα που θεωρώ ότι είναι στα μέτρα τη. Συγγνώμη, διακόπτω το κοντρόλ. Αναφέρει ο Δημήτρης ότι θα παιχτεί αυτούσια η κάρτα σου. Θα παίξει ο Δημήτρης την κόντρα της Dortmund. Την πιστεύει πάρα πολύ. Την κόντρα. Μπράβο, μπράβο Δημήτρη. Χαίρομαι που τουλάχιστον την εμφάνισες κιόλας στην καρτέλα, γιατί άλλες φορές άμα δίνουμε κόντρα την Dortmund δεν παίζεται. Τέλος πάντων, είναι για το θεσμό του κυπέλου, είπαμε, η Bradford με την Reading. Θεωρώ ότι είναι ομάδα στα μέτρα της και την έκανε τη χάρη η κλήρωση, ας το πούμε, που της έτυχε η Reading. Πιστεύω ότι θα περάσει και το εμπόδιο και θα περάσει στην επόμενη φάση. Το άλλο παιχνίδι είναι το Αμβούργο. Να κάνω απλά μια παρένθεση ότι να υπενθυμίσω ότι η Bradford απέκλεισε Chelsea και Sunderland από την Premier League. Και, Γιώργο, δεν ξέρω να το βλέπεις το over, γιατί τα παιχνίδια του League Cup, του FA Cup, συγγνώμη, της Bradford που πάει αρκετά καλά και απέκλεισε τις ομάδες που είπες και εσύ πριν, ήταν με πολλά γκολ. Δηλαδή η Bradford σκόραρε εύκολα. Το βλέπω τώρα, γιατί και η Reading είναι ομάδα. Απλά επειδή που... ισοδύναμη στο φοβήθηκα και μπήκα συλλογική εκεί του 2-3 γκολ. Όχι, το βλέπω ίσως και στο over. Γιατί είναι σε καλή απόδοση, την είναι γύρω στο 1,80 αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι, δεν πρόσεξα την απόδοση του over, αλλά έχει πιθανότητες να έρθει over. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί η Reading να σκοράρει και αυτή ένα γκολ και να έρθει, ας πούμε, ένα 2-1. Όπως λες, είναι κάπως οριακά στα 2-3. Οριακά νομίζω ότι είναι στο over, στο 2-3. Νομίζω έχουμε περικλείουμε την γκάμα των τερμάτων που πιθανότατα θα μπουν σε αυτό το μάτς. Έτσι. Το επόμενο παιχνίδι, όπως είπαμε, είναι από την Bundesliga ανάμεσα στο Αμβούργο και την Dortmund. Πιστεύω ότι, εντάξει, μας πάει τώρα η Dortmund, έχει πάρει τα παιχνίδια, έχει ανέβει, παίζει μπάλα, επανήλθε ο Ρόης, επανήλθαν κάποιες λήψεις. Μάλλον δεν θα παίζει ο Γιώργος, συγγνώμη που σε διακόπτω. Στο συγκεκριμένο μάτς. Είναι αμφίβολος, είναι αμφίβολος έως είναι τώρα. Δεν είναι σίγουρος. Ναι, είναι αμφίβολος. Απλά εγώ πάλι με την οτροπία ότι το 1.50 έξω με το Αμβούργο, εντάξει, δεν το θεωρώ σαν απόδοση λογική, οπότε την κοντράρω. Θεωρώ ότι το Αμβούργο θέλει βαθμούς γιατί είναι στην επικίνδυνη ζώνη, είναι ακριβώς τέταρτη από το τέλος, δηλαδή αποφεύγει όπως είναι τώρα η βαθμολογία τα μπαράζ, αλλά θα θέλει να πάρει κάποιους βαθμούς για να ξεφύγει τελείως. Να σου πω, Γιώργο, αν ήταν στην απόδοση 1.75-1.80 θα το συζητούσα. Ναι, εντάξει, άλλο στο 1.75 όμως και 70 και άλλο στο 1.50. Γι' αυτό και είναι εντελώς διαφορετικό το στοίχημα από... Έτσι ακριβώς. Που είχαν συνηθίσει παλιότερα οι παίχτες. Γι' αυτό και το κοντράρουμε. Και το τελευταίο παιχνίδι είναι πάλι από την Γερμανία, είναι ανάμεσα στην Freiburg και τη Werder Bremen. Εδώ βλέπω εύκολα το over. Θεωρώ πολύ εύκολο το over. Αν δουν οι φίλοι προϊστορία, το 4-6 γκολ είναι και αυτό μια πολύ καλή σύνολο τερμάτων που περικλεί, όπως λέγαμε,
τα γκολ που πιστεύω θα μπουν στην αναμέτρηση. Και είναι η προϊστορία με την Werder Bremen, οπότε κάποιος που θα προτιμήσει το 2.45, αν δεν κάνω λάθος, που πληρώνει, άμα θέλει να ρισκάρει παραπάνω. Απλά εγώ πάω κατά κάποιο τρόπο με το λίγο πιο σίγουρο, στο 1.50. Περίμενα, βασικά δεν περίμενα τέτοια απόδοση στο... Να υπενθυμίσουμε στον κόσμο πάρα πολύ βασικό μάτς, ότι αυτή τη βδομάδα έχουμε Champions League και έχουμε Europa League, σημαντικά παιχνίδια. Αυτά ακριβώς. Να υπενθυμίσω ότι παίζουν τα ζευγάρια που είχαν αγωνιστεί πρώτα και στον... Έτσι, πριν από η Βασιλεία, η Πόρτο Βασιλεία, νομίζω. Πόρτο Βασιλείο επαναληπτικό, η Ρεάλ με τη Σάλκε. Τσέλσι Παρί. Τσέλσι Παρί, ακριβώς. Πολύ σημαντικές. Πολύ σημαντικ... αναμετρήσεις, ναι. Που οι ομάδες που αγωνίζονται για το πρωτάθλημα ενδεχομένως έχουν το μυαλό. Έχει καθαρίσει η Ρεάλ, δεν τίθεται θέμα εκεί ούτε για τη Ρεάλ ούτε για τη Σάλκε. Απλά δεν θα πάει να παίξει. Κοίταξε, αυτά τα μάτια είναι η χαρά του θέατη έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς. Απλά είναι χαρά του να προσέξει παίχτη, ο χαρά του θεατή. Ακριβώς, να προσέξει ο παίχτης, π.χ. το Σάλκε τώρα Χόφενχάιμ. Μπορεί να την έδεσε σε 95 νοάς, νομίζω, αλλά είναι δύσκολη η Χόφενχάιμ. Η Σάλκε γενικά φέτος δεν αξιόπιστη στην έδρα της. Δεν έχει δείξει ως τώρα αξιόπιστη. Ναι, ναι. Και αυτό αφορμόμενος γιατί. Γιατί θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς βλέπεις το διπλό της Βέρντερ και θα ρωτήσω και τον Μιχάλη, γιατί είδα ότι το δώσατε over. Εγώ το έχω, σε εννοείται πως συμφωνώ με το over. Το έχω στο διπλό, αν και βέβαια ιτήθηκε η Βέρντερ τώρα. Το πιστεύω, το είπα κιόλας και πιστεύω στο 4-6 γκολ, γιατί άμα δούμε προϊστορία είναι υπέρ της. Είναι σε καλή απόδοση, δεν μιλάμε για πολλά, βέβαια. Απλά να πούμε ότι ενδιάμεσα για το κύπελλο Γερμανίας αποκλείστηκε η Βέρντερ, είχε το παιχνίδι δηλαδή μεσοβδόμαδα. Εντάξει, θεωρώ πάντως ότι θα παρουσιαστεί. Βλέπουμε να έχει ένα πρόβλημα στην άμυνα που αυτό λίγο δυσκολεύει το διπλό και διευκολύνει την εμφάνιση του. Θεωρώ ανέκαθεν τη Βέρντερ πάντως. Ασόβαρη. Ναι, αμυντικά τουλάχιστον μπορεί να βάλει 5 γκολ, αλλά θα φάει 6. Φέτος επιθετικά είχε καιρό από την εποχή του Σαφ να εμφανιστεί έτσι τόσο καλή. Ναι, στα τελευταία. Αυτό το ντεμαράζ που και στα τελευταία παιχνίδια έτσι ήταν σε πολύ καλή. Πάντως εγώ θα πήγαινα στο διπλό, μια και να ρώτησε για μένα, Βλαδιμίρ, αλλά δεν πάω, το αποφεύγω. Για το λόγο ότι η Φράιμπουργκ κάνει τις τελευταίες, θεωρώ προσπάθειες, γιατί νομίζω ότι τελικά δεν θα σωθεί η Φράιμπουργκ. Αλλά βλέπω ότι παλεύει να πάρει όσους βαθμούς μπορεί. Και σίγουρα. Αυτό δεν με συγκρατεί. Πολύ, αλλά... Και αν ήταν στο 2.60-2.80. Λίγο παραπάνω, λες. Θα τολμούσα. Ωραία. Και με τον σχολιασμό αυτό το παιχνίδι θα περάσουμε στα πρώτα μας διαφημιστικά μηνύματα. 32-42 το ημίχρονο στο ΣΕΦ. Και επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο εδώ. Επανήλθαμε λοιπόν από το πρώτο μας διαφημιστικό μήνυμα. Όπως σας ενημέρωσα και πριν προβούμε στο πρώτο διαφημιστικό μήνυμα, 32-42 ητάται η ομάδα του Ολυμπιακού δυστυχώς στο ΣΕΦ, στο μπάσκετ. Και μιας και μιλάμε για μπάσκετ, ο πλέον ειδικός, νομίζω, ο Βασίλης Στοάκης, τον έχουμε στη γραμμή μας για να μας αναλύσει τα παιχνίδια του κουπονιού, βασικά τις επιλογές που έχει σταχυολογήσει ο ίδιος, που έχει επιλέξει για μας. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Βλαδίμηρε. Καλησπέρα σε όλους στο πάνελ από τη βροχερή Κομωδινή. Νομίζω ότι όλη η Θράκη έχει πληγεί από την βροχόπτωση. Ακριβώς όπως είπες, είναι ο Ολυμπιακός που έγινε με 10 πόντους, δημιουργώντας σχετικά καλή εμφάνιση, τόσο στο επιθετικό κομμάτι όσο στο αμυντικό. Εμείς θα εστιάσουμε πάλι σήμερα στο ελληνικό πρωτάθλημα, με δύο αναμετρήσεις που έχω να προτείνω. Και με την γειτονική Τουρκία, όπου και εκεί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα με πολύ μεγάλα μπάτζετ. Συγκεκριμένα σε 7.56, Άρης Κόρυβος. Εδώ πέρα ο Άρης είναι σίγουρα το φαβορί για την αναμέτρηση. Ωστόσο, το 10.5 πλεονέκτημα πόντων που δίνει στην ομάδα της Αμαλιάδας θεωρώ ότι είναι αρκετό, έτσι ώστε να μην το ξεπεράσει στην νίκη του Άρης. Οπότε εδώ πέρα καταλήγουμε στο διπλό. Πρώτα όμως σίγουρα η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι το φαβορί για την νίκη. Σε 7.58 Πανιόνιος ΚΑΟΣ με 2,5 πόντους πλεονέκτημα για την ομάδα της Νέας Μήνης, που σε καλά θέματα είναι με το 1,5 πόδι στην Α2, έχοντας πληγεί από τα πολλά διοικητικά οικονομικά προβλήματα. Οπότε εδώ καταλήγουμε στο διπλό, δηλαδή στην νίκη του ΚΑΟΣ, που θα ισοδυναμεί με την νίκη και με την παραμονή στην κατηγορία. Ένα στο 7.59 το Ρωσάφακα Μπάμπιτ. Η Δαροσάβακα είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλα μπάτζετ, η οποία φέτος είναι η μεγάλη έκτηση του φετινού πρωταθλήματος της Τουρκίας. Θεωρώ ότι θα επικρατήσει και με διαφορά μεγαλύτερη από 7,5 πόντων που δίνει ο ΠΑΠ
υπέρ της Μπάμφιλντ. Οπότε εδώ βλέπουμε τον Άσο στην αναμέτρηση της Ντάρους Άφρικα με την Μπάμφιλντ. Να πω απλά να υπενθυμίσω στον κόσμο εκ παραδρομής, δικό μου λάθος. Όχι, εγώ δικό μου ήταν, γιατί τώρα το παρατήρησα και εγώ, γιατί τώρα βλέπω εδώ και τις προβλέψεις που έχω κάνει. Εγώ είπα κατά λάθος διπλό πάνω, πάνω στον λόγο. Με δεύτερη κάθος είναι το προγνωστικό. Οπότε καταλήγουμε στο 756 Άρης Κόρυβος διπλό, 758 Πανιώνιος ΚΑΟ διπλό και τα Ρουσάφακα Πάνθη, 759 Άσος. Απλά εγώ πάνω στην. Όχι, Βασίλη, μιλούσα για το δικό μου λάθος, γιατί το αγώνα, όπως όλοι ξέρουμε, γίνεται στο Μιλάνο. Για απλά υπάρχει το λάθος εδώ στην live ενημέρωση του επίσημου site των αγώνων του στοιχήματος. Οπότε γι' αυτό να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Ο αγώνας είναι στο Μιλάνο και προηγείται ο Ολυμπιακός, όπως πάρα πολύ σωστά επισήμανες. Αυτό ήταν το λάθος που έγινε εδώ. Σημαντικό. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι 32-42 νομίζω ισχυροποιείται η θέση του για έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι το πλεονέκτημα το έχει. Βασίλη. Κοίταξε, το μεγάλο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό είναι το παιχνίδι με τη Φενέρ. Την επόμενη αγωνιστική, αν μπορέσει και επικρατήσει ομάδες δεν είναι μυρωπάτο, γιατί τότε σίγουρα οι δύο πρώτες θέσεις του ανήκουν στον Ολυμπιακό. Και ένα σχόλιο για το χτεσινό παιχνίδι, αν μπορούσες να μας κάνεις στο Παναθηναϊκό. Τέταρτη ήταν νομίζω φέτος του Παναθηναϊκού από την Πάρτσα. Φαίνεται πως έχει βρει κακό δαίμονα απέναντι στην Παρτσελόνα. Φέτος οι τέσσερις αναμετρήσεις έχει τέσσερις ήττες. Εντάξει, η Παρτσελόνα είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα γρήγορο τρόπο παιχνιδιού που δεν βολεύει στο Παναθηναϊκό. Αυτό ο Παναθηναϊκός, αν ήταν λίγο πιο αποτελεσματικός και πιο σωστικός στις τελευταίες φάσεις, θα μπορούσε να πάρει την. Τουλάχιστον να έχει να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Να σε ευχαριστούμε, Βασίλη, ένα διαφωτιστικό δάσο για ακόμα μια φορά. Καλό σου βράδυ και μακάρι να φύγει με το διπλό από το Μιλάνο ο Ολυμπιακός. Τρία διπλά και ο Βασίλης, έτσι. Ακριβώς, να επαναλάβουμε. Στο 756 Άρης Κόρυβος με πλεονέκτημα 10,5 πόντων είναι φιλοξενούμενοι. Διπλό 1,75. 1,75 είναι και τα τρία παιχνίδια. Πανιώνιος ΚΑΟΔ. 1,5 πόντι πλεονέκτημα για τους γηπεδούχους, διπλό για την ομάδα της Δράμας. Ντάρους Άφρικα και Μπάνβιτ, πλεονέκτημα 7,5 για τους φιλοξενούμενους, διπλό 1,75. Απλά ήταν εδώ λάθος να πω για τη live εξέλιξη. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αγώνας γίνεται στο Μιλάνο, επαναλαμβάνω, 32-42 για την ομάδα του Ολυμπιακού, που έτσι αλλιώς δεν περιμέναμε να στραβοπατήσει αυτό, γι' αυτό και μου προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση. Νομίζω σιγά σιγά μπορούμε να πάμε. Έχουμε ένα γκολ για την Έμεν, μειώνει 1-3, αλλά αυτό είναι στα χασομέρια, στο 90. Θα σας πούμε σε λίγο τα αποτελέσματα των αγώνων από δεύτερη κατηγορία Γαλλίας, Ολλανδία, το ένα μάτς έρευνε την Βίζια και τα δύο για την δεύτερη κατηγορία. Ας περάσουμε λοιπόν στην πρώτη δικιά μου κάρτα, αφού επισημάνω πάλι τους τρόπους επικοινωνίας, ΔΕ, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες και αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54660 και επίσης Ποντάρο ΔΕΛΤΑ, σελίδα μας στο Facebook, έχουμε κάποια μηνύματα, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Είπαμε, στην πρώτη δικιά μου κάρτα, η οποία είναι κάποια φαβορή που έχω διαλέξει, είναι σε 181 Augsburg Wolfsburg διπλό 1,85 και 3,31 Σίβασπορ Μπεσίκτας. Εγώ τα έχω κάνει με τη μορφή διάδας. Θα δούμε αρκετές κάρτες που έχω κάνει με τη μορφή διάδας. Νομίζω ότι το διπλό της Wolfsburg δείχνει να πηγαίνει τρένο, αν και αμυντικά έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δέχεται γκολ. Εντάξει, Augsburg δεν νομίζω να τις κάνει τόσα γκολ όσα τις έκανε η Βέρντερ, παραδείγματος χάρη, η Μπάγκερ σε εκείνα τα τρελά αποτελέσματα το 4-5 και το 3-5. Νομίζω ότι το 1-85 είναι ανοιχτό, γιατί βλέπουμε τους γηπεδούχους να είναι σε μια καθίζηση σχετική, να ζορίζονται μετά την επανέναρξη. Νομίζω ότι δεν θα καταφέρουν να καταλάβουν μια εκ των θέσεων που οδηγούν στο επόμενο Europa, γιατί ανεβαίνει και η Dortmund. Νομίζω δύσκολα για τους γηπεδούχους και το 1-85 είναι οριακά ανοιχτό για μένα. Το παίρνω σε αυτή τη τιμή και μεγάλη απόδοση στο διπλό της Μπεσίκτας. Νομίζω ότι προκαλεί εντύπωση εδώ το 2.40. Ούτε η φόρμα των γηπεδούχων της Σίβασπορ, ούτε η προϊστορία, κανένα στοιχείο δεν μας οδηγεί στην κότα της Μπεσίκτας και συν ότι οι ΑΕΤ, εκτός από τώρα τελευταία, από τα δύο τελευταία αποτελέσματα που δείχνουν να έχουν μια σχετική κόπωση λόγω των συνεχόμενων παιχνιδιών, μετά την πρόκρισή τους και επί της Λίβερπουλ, έχασαν κάποιους βαθμούς τώρα. Νομίζω ότι θα θέλουν να επωφεληθούν του μεγάλου ντέρμπι που γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Μεγάλο παιχνίδι έχουμε εκεί. Ναι, Φενέρμπαχτσε, Γαλατασαράι. Το είδα λίγο το παιχνίδι. Νομίζω από τον goal ξεκινάει και λόγω παράδοση. Αλλά φοβερή παράδοση η Φενέρ μέσα στην έδρα της. Πόσες νίκες θα το δω
στη συνέχεια, αλλά νομίζω 5 ισοπαλίες και 12 νίκες. Εντάξει, είναι το ντέρμπι της Τουρκίας. Ναι, είναι το ντέρμπι Αλλά ένα 75 μόνο, για αυτό δεν δικαιολογείται. Μιχάλη, το σκεπτικό μου ήταν αυτό, με το που είδα την απόδοση για κόντρα. Για κόντρα, αλλά δεν προέκυπτε από τα στοιχεία. Ναι, πάω να... Καλύτερα με τα γκολ, γιατί εγώ περίμενα δηλαδή να είναι γύρω στο 2-10-2-20 ο Άσος. Πολύ πολύ μικρό, να τον τιμήσω. Τώρα αυτό το 1-50. Να τον τιμήσω, γιατί είχα πιστεύω ότι η Φενέρ θα κερδίσει. Καλά, το 1-75 είναι σχετικό. Το 1-75 δεν νομίζω να παίξει κάποιο νοήμων παίκτη, ας πούμε, τον Άσο. Το 1-75 είναι σχετικό, γιατί έτσι, δηλαδή, δηλαδή, να... έχουμε και μεγαλύτερες αποδόσεις μπορούν να διαβάσουμε ένα μήνυμα από τον φίλο, ο Δήμος από τη Μυτιλίνη, λέει Βαλένθια Χ, Καλονί Χ και Τσεζέν Άσο. Βαλένθια το έχω και εγώ κόντρα. Με την Ατλέτικο νομίζω είναι. Το έχω για κόντρα χ2. Με στη Μαδρίτη αγωνίζεται. Νομίζω ότι το 1.50 αυτό δεν δικαιολογείται. Είναι αστείο για μένα. Θα πάρω την ότι είναι αστείο και να κερδίσει και 3-0 και 4-0 η Ατλέτικο Μαδρίτη. Αυτό θα πρέπει να είναι. Μια και βλέπουμε ότι η Ατλέτικο δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Και η Βαλένθια είναι από του ανταγωνιστέ τη. Ένα βαθμό διαφορά χωρίζει τι δύο ομάδε έτσι κι αλλιώ. Εγώ το χ τη Καλονί το προτείνω. Το που δεν είναι στο τελευταίο τη Καλονί, αλλά τον Άσο τη Σεζένα να τον αποφύγει, γιατί πιστεύω ότι η Σεζένα θα πέσει. Σεζένα, με. Η Τσεζένα και εγώ μου διαφεύγει, θα το δω τώρα. Θα το κοιτάξω. Κέρδισε πάντως στην Ουντινέζε προηγούμενη αγωνιστική. Αυτό, Μιχάλη, και εγώ θεωρώ ότι είναι από τις ομάδες που κάνουν τις τελευταίες. Δείχνει ότι είναι προσπάθειες. Νομίζω το Κίεβο, η Αταλάντα είναι από τις κακές ομάδες. Κίεβο, Αταλάντα, Τσεζένα. Με δεδομένο ότι την Πάρμα. Τζόλα δεν δείχνει σε καλή κατάσταση και φοβήθηκα τον Άσο της Σαμπντόρια στο 1.70, επειδή είναι μικρό το 1.70. Λέγοντας αυτά, περάσουμε και στη δεύτερη κάρτα, γιατί είναι σε μορφή διάδας. Νομίζω ότι είναι πάλι σε τέτοια μορφή. Έχω διαλέξει και εκεί κάποια άλλα δύο παιχνίδια. Τσεζένα με ποιον είναι, Μιχάλη? Είναι αυτό της Φράιμπουργκ με τη Βέρντερ και της ομάδας του Κίεβο με τη Ρώμα. Αυτό που είπα πριν, τη Βέρντερ την έχω επιλέξει εγώ. Νομίζω ότι η Φράιμπουργκ, αν και δείχνει κάποια σημάδια τώρα ότι επανακάμπτει, θα έλεγα, κατά μία έννοια, νομίζω ότι αυτή η κατάσταση στην οποία ήταν η Βέρντερ δεν μου τη χαλέμενα τόσο αποκλεισμό στο κύπελλο, γιατί είχε και κάποιες σημαντικές απουσίες. Φράιμπουργκ, όπως είπα, έκανε μια νίκη, μια ισοπαλία. Στους 22 βαθμούς πλέον όμως και με Πάτερμπορν, Αμβούργο από πάνω, Χέρτα, Κολονία, δύσκολα νομίζω θα αποφύγει το μοιραίο. Αν και πιθανότατα νομίζω ότι θα καταλάβει την τρίτη από το τέλος θέση. Η Πάτερμπορν νομίζω δεν θα τα καταφέρει. Έχουμε για τη Στουτγκάρδη εκεί. Τέλος πάντων, η Βέρντερ ήταν σε τρομερή κατάσταση. Η Φράιμπουργκ δεν είναι για μένα κάτι το ιδιαίτερο. Το διπλό στο 2.45 είναι πολύ καλοπληρωμένο. Σίγουρα δεν μιλάμε για ένα σημείο που πάμε ελαφρά την καρδία. Γιατί, όπως είπα, πολλά τα αμυντικά προβλήματα της Βέρντερ, αλλά νομίζω ότι εδώ έχει αξία το διπλό και είναι αξία σε αυτό. Και εννοείται για τους φίλους, Drone No Bet, νομίζω αυξάνονται οι πιθανότητες. Το 1.90 θα το βρουν οι φίλοι. Πολύ καλό σημείο. Και το επόμενο παιχνίδι είναι αυτό που διεξάγεται στην Ιταλία, στη Σέρια. Η Ρώμα νομίζω θα περάσει από την έδρα της Κίεβο. 0-0 ήρθε με τη Μίλαν. Και No Goal είναι πολύ καλή επιλογή για αυτό το παιχνίδι. Η Ρώμα που έδειξε σφιγμό στο ντέρμπι με τη Γιουβέντους και μια ακόμα φορά την αδίκησε η διαιτησία σε ντέρμπι με τη Γιουβέντους. Βέβαια δεν δείχνει κανεί να χτυπήσει τον τίτλο πλέον, έτσι και παρόλο που έμεινε με 10 παίκτες ισοφάρισε ακριβώς. Και περνώντας κόκκινη κάρτα το Ρωσίδης ο δικός μας. Και πάρα πολύ γρήγορα περάσουμε και στην τρίτη δική μου κάρτα. Γιατί είναι σε μορφή πάλι διάδαση. Είναι απλά να πούμε τώρα που για το φίλο το Δήμο για το Τσεζένα Παλέρμο. Τώρα κοίταξα προϊστορία. Δεν είναι καθόλου υπέρ της Τσεζένα. Τρεις ισοπαλίες και μία ήττα. Ο Ντιμπαλά τρίτο σκόρερ στην Ιταλία. Σε πολύ καλή κατάσταση ο σέντερ φορ της ομάδας του Παλέρμο. Σε αυτόν οφείλεται. Έχει 350 τώρα να μην ασχοληθεί με το Τσεζένα. Άμα πρόκειται να την βάλει άσο, δηλαδή ας μην ασχοληθεί. Έτσι απλά να το. 350 να βρει. Εκτός αν υπάρχει μια ιδιαίτερη πληροφόρηση. Εκτός αν έχει κάτι. Θα πούμε εμείς τη δικιά μας πληροφόρηση που έχουμε. Από εκεί και πέρα ο φίλος. Όχι. Ναι, σίγουρα. Από αυτό προκύπτει και ο άσο. Νομίζω ότι το. Δεν αποκλείω ότι τίποτα, έχει κάνει μακριά καλά αποτελέσματα Τσεζένα τώρα πέραντι το δυνατοτήτων του, έχει κάνει. Και μακριά από τη Σικελία είναι καλό το Παλέρμο, αλλά σίγουρα δεν αποκλείεται ο Άσος. Για μένα, στα μάτια μου, δεν αποκλείεται ο Άσος. Σίγουρα. Εντάξει, όπως ίσως είναι τελευταίες προσπάθειες. Αλλά το Παλέρμο είναι καλή ομάδα και μακριά από το Ρέντζο Μπαρμπέρα. Είναι καλή. Είναι καλή, σίγουρα. Και πάμε και στην τρίτη μου διάδα.
Πάλι μιλάμε για ένα πρωτάθλημα, για ένα μάτς, συγγνώμη, από την Bundesliga. Paderborn Leverkusen είναι το μικρότερο που έχω επιλέξει, και αυτό γιατί νομίζω ότι η Paderborn είναι η χειρότερη ομάδα στην Bundesliga. Δεν θα αντέξει, πιστεύω, αν και είναι μικρό αυτό το 1.55. Το έχω βάλει υπό την έννοια ότι αν το βρούνε για κάποιους φίλους που παίζουν έξω και μένουν στο 1.70, για μένα εκεί είναι αποδεκτό. 1.65-1.70, εδώ είναι λίγο χαμηλούτσικο για τους παίχτες που θέλουν κάποιο στάνταρ. Είναι αυτό, όπως και το επόμενο παιχνίδι της Villarreal με τη Θέλτα. Για μένα είναι ευκαιρία, ακόμα και αυτό το 1.80 το περίμενα χαμηλότερα. Η Villarreal είναι από τις πλέον φορμαρισμένες ομάδες, αν και αποκλείστηκε τώρα μεσοβδόμαδα από το Copa del Rey. Και εγώ αυτό θα έλεγα, Βλαδιμίρε, ότι θα το περίμενα λίγο πιο χαμηλή την απόδοση, αλλά νομίζω ότι και η Θέλτα είναι καλή. Θέλει να κλείσει. Είναι καλή ομάδα, αλλά που λέει και ο Βλαδιμίρος είναι φορμαρισμένη η Villarreal πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εδώ και κανένα δύο. Η Θέλτα νομίζω πλέον, Μιχάλη, με τους 32 βαθμούς που έχει φτάσει, δεν κινδυνεύει τόσο πολύ. 22 είναι άλλη. Είναι στη μεσαία κατηγορία που λέμε. Βέβαια μπορεί να παίξει λίγο πιο ελεύθερα, αλλά η Villarreal. Αυτά ακριβώς ήθελα να πω. Πολλές φορές οι ομάδες που είναι αδιάφορες και πάνε να παίξουν ελεύθερη μπάλα. Είναι και καλή και θέλετε. Γι' αυτό και δίνει ένα 80, φταίει Γιώργο. Ναι, εγώ το είπα την απόδοση ότι βάσει φόρμας η Villarreal την περίμενα να την έχει χαμηλότερη απόδοση. Λόγω φόρμας. Είναι και το. Είχε αγώνα με την Μπαρτσελόνα στον τελικό. Αλλά και η Villarreal δεν αποκλείστηκε εύκολα για τους φίλους που είχαν. Σίγουρα. Όχι, δεν είχαν παίκτες στο 1-1 νομίζω. Δέχτηκε ναι, κόκκινη και από εκεί. Και μεγάλο, προέρχεται από μεγάλο αποτέλεσμα στην συνέδρα της Real. Έχει αγωνιστικό κίνητρο και πάρα πολύ σημαντικό. Κυνηγάει μια. Βασικά θέλει να εξασφαλίσει τη θέση που οδηγεί στο επόμενο Europa. Νομίζω ότι εκείνη η τετράδα πλέον δεν χαλάει. Έχει αποσπαστεί. Έχει πάρει μια διαφορά 10 βαθμών. Εκεί το δίδυμο Ατλέτικο Βαλένθια στους 53, στους 45 είναι η Villarreal. 8 βαθμοί τους χωρίζουν. Εκεί νομίζω ότι αυτές οι ομάδες, Villarreal και Σεβίλη, θα καταλάβουν τις θέσεις για Europa και οι επόμενες 4 για το Champions League. Με τη μάχη, νομίζω, έτσι όπως φαίνεται, να διεξάγεται μέχρι το τέλος με διεκδικήτριες της Ρεάλ και Μπαρτσελώνα, έτσι όπως πάει το πράγμα μέχρι τώρα στην Πριμέρα. Αυτές ήταν λοιπόν οι δικές μου καρτέλες. Απλά νομίζω ότι τα πιο δυνατά σημεία μου από αυτά τα 6 παιχνίδια που είδαμε σε 3 διαφορετικές κάρτες είναι ο άσος της Villarreal, το διπλό της Μπεσικτάς και το διπλό της Βόλσμπουργκ, είναι σε καλές αποδόσεις. 1.80, 2.40 το διπλό της Μπεσικτάς, 1.85 η Βόλσμπουργκ. Και τα υπόλοιπα τα πιστεύω βέβαια, αλλά μιλώντας για μια τριάδα που θα μπορούσε να παιχτεί αυτούς ή πέραν από τις διάδες αυτές, νομίζω ότι αυτή θα επέλεγα. Και με αυτά. Να πούμε τα τελικά αποτελέσματα, άμα θέλεις, Βλαδίμηρε. Λοιπόν, στη League 2 για τη Γαλλία, Αζαξιό Κρετέγ 0-1, Αζέρ Νιό 0-0, Νασί Λαβάλ 1-1, Νιμ Γκέζαλεκ 2-0. Με 10 η Γκέζαλεκ, Ορλεάν Βαλενσιέν με 10 και οι δύο ομάδες 0-1 τελικό, Σωσό Τουρ 2-1 τελικό η Σωσό με 10 παίχτες και η Τουρουά Κλερμόν 2-0. Όπως και τελικά έχουμε και στην Ολλανδία, για την Eredivisie Willem Twente 2-2 τελικό και για την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, Φορτούνα Σιντάρντ Μάστριχτ 0-3, Τέλσταρ Φένλο 0-3 και Έμεν Ως 2-3 τελικό. Ωραία, μιας και είχαμε υπενθυμίσει για τα μάτς που θα διεξαχθούν Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Έχουμε σημαντικά παιχνίδια, έχουμε κύπελο αυτή την αγωνιστική για την FA Cup. Υπάρχει μια σχετολίκα που το έχει κατακτήσει τη Chelsea, υπάρχει FA Cup με σημαντικά παιχνίδια. Το σημαντικότερο διεξάγεται ότι τη Δευτέρα στο Θέατρο των Ονείρων United Arsenal. Έχουμε και άλλα σημαντικά παιχνίδια, απλά το θυμήθηκα για να υπενθυμίσω στους φίλους και περνάμε ευθύς αμέσως στη δεύτερη δική σου κάρτα. Λοιπόν, είναι η κάρτα με τις μεγαλύτερες αποδόσεις από την πρώτη. Και εδώ ήταν, δεν είναι τόσο εύκολα, αλλά πιστεύω ότι είναι καλές επιλογές, θα τις δουν οι φίλοι. Ξεκινάμε με τον Άσο της Σάλκε. Δεν το περίμενα αυτό το 1.95, μου ήρθε σαν έκπληξη. Η Σάλκε προχθές υπέστη μια συντριβή, 3-0 βέβαια, αλλά όταν πρόκειται από την Ντόρτμουντ είναι μια συντριβή. Οι φιλάθλοι ξεσηκώθηκαν, διαμαρτυρήθηκαν με πανό κτλ. Η Χόφενχάιμ ταλαιπωρήθηκε προχθές στο κύπελλο με την Άλεν. Νομίζω ότι η Σάλκε θα ρεφάρει το 0-3 με την Ντόρτμουντ και θα κερδίσει. 1.95 είναι πάρα πολύ καλή απόδοση. Το επόμενο παιχνίδι είναι το Γιόβιλ Όλνταμ από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, το διπλό 2.50 και εδώ μου έκανε εντύπωση το διπλό. Η Γιόβιλ θεωρώ ότι είναι καταδικασμένη.
Η Όλταμ ξαναπήρε μπρος, είναι στο μείον 3 βαθμούς από την και με ένα αγώνα λιγότερο από τα μπαράζ. Νομίζω ότι το 2.50 είναι ελκυστικότατο. Το επόμενο μάτς είναι στο 2.64 από το αγγλικό κύπελο, το Aston Villa Brom. Οι δύο αυτές ομάδες είναι ντέρμπι τοπικό. Οι δύο αυτές ομάδες αγωνίστηκαν προχθές πάλι στην έδρα της Aston Villa. Το πήρε το ματσάκι η Aston Villa με 2-1 που παλεύει για τη σωτηρία της στο 96 μετά από τραγικό λάθος του τερματοφύλακα της West Brom που υπέπεσε σε πέναλτι. Αλλά νομίζω ότι στο κύπελο η πιο φορμαρισμένη West Brom θα κερδίσει, θα προκριθεί. 2-60 είναι πάρα πολύ καλή απόδοση. Πάμε στο επόμενο μας, στο 2-68 είναι από την Bundesliga το Mainz Gladbach. Ένας άσος του 2.50. Τώρα θα μου πείτε γιατί η Gladbach είναι μέσα στην πρώτη τριάδα, αλλά πιστεύω ότι βγάζει κούραση τώρα τελευταία. Η προϊστορία είναι με την Mainz και θα ρισκάρω στην κούραση της Gladbach. 2.50 είναι πάρα πολύ καλή απόδοση. Το επόμενο μάτς είναι στο κωδικό 2.84 από τη Γαλλία, Evian Μονακό. Η Evian 6-2-5 έχει στην έδρα της, η Μονακό 7-2-4. Πιστεύω ότι είναι ποιοτικότερη ομάδα, με μάτς λιγότερο κυνηγάει το Champions League. Η Evian έκανε τις νίκες που μπορούσε. Νομίζω ότι το 1.95 είναι πάρα πολύ καλό για μια ποιοτική Μονακό. Και τέλος το 3.71, ένας καλοπληρωμένος άσος από την Πριμέρα Διβιζιόν στη Sociedad Espanyol στο 2.15. Το χρειάζεται περισσότερο το μάτς. Η Espanyol εκτός έδρας έχει ρεκόρ 2-2-8. Είχε και προχθές την αποτυχία του κυπέλου, αποκλείστηκε στην έδρα της από την Bilbao 0-2. Πιστεύω ότι είναι ιδανική ευκαιρία για τη Sociedad να κάνει μια νίκη και στο 2-15 είναι πάρα πολύ καλή τιμή. Αυτά. Αυτά και από τα μεγάλα. Κάτι που να έχει ξεχωρίσει περισσότερο, Μονακό και Sociedad. Και West Brom. Αυτή η τριάδα είναι πρώτη. Φυσικά θα μπορούσε να παιχτεί. Ναι. Αλλά ναι, νομίζω και αυτά έτσι αυτούσια μια Μονακό, φορά. Sociedad και West Brom νομίζω ότι μπορούν να γίνει μια τριάδα πάρα πολύ καλή. Επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας, αφορμόμενος και από το μήνυμα του φίλου. Δέλτα Εψιλον με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, αποστολή. Γράφτε το μήνυμά σας πρώτα και μετά αποστολή στο 54660 και μέσω της σελίδας μας στο Facebook, Ποντάρο Δέλτα, και μέσω εκεί μπορείτε να μας ρωτήσετε το οτιδήποτε σχετικό με τα αθλητικά γεγονότα που διεξάγονται είτε τώρα αυτή τη στιγμή είτε θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο. Νίκο, η δεύτερη καρτέλα. Ναι, να πάμε και στη δεύτερη καρτέλα δική μου, να τη δούμε εκεί, να τη δουν οι τηλεθεατές δηλαδή. Αν είναι έτοιμοι να τη δούμε. Είναι στην ίδια μορφή λογικά. Στην ίδια μορφή, τρία παιχνίδια, τα είδαμε, ήρθαν στην οθόνη μας. Ipswich Bedford Χ, το προτείνω στο Χ. Ipswich παρουσιάζει μια, θα τη χαρακτήριζε, έλλειψη φρεσκάδας. Είναι κλασικό εξάποντο για τα μπαράζ, ποια ομάδα θα τα πάρει. Ίδιες φόρμες είναι, δεν υπάρχουν ελλείψεις, γενικότερα είναι ντέρμπι. Είναι ντέρμπι, θεωρώ ότι το Χ και στο 3.30 βέβαια, εννοείται ότι πάντα η απόδοση είναι αυτή που μας ελκύει πρώτα και πάνω απ' όλα. Παίρνουμε το Χ λοιπόν σαν πιθανό σημείο και με το δεδομένο ότι είναι καλοπληρωμένο. Στο 2.12 η Wimbledon παίζει με τη York, μια Wimbledon που θα τη χαρακτήριζα αδιάφοροι σχετικά, δύσκολα να προλάβει τα μπαράζ, δεν πέφτει σίγουρα. Η York είναι μια καλή ομάδα, τη βρίσκουμε και σε φόρμα. Νομίζω ότι η φορμαρισμένη York έχει λίγο καλύτερη φόρμα από την Wimbledon αυτή τη στιγμή και με το δεδομένο ότι δεν υπάρχει αγωνιστικό κίνητρο από την Wimbledon, νομίζω ότι το διπλό πρέπει να το κάνει για αν θέλει να σωθεί. Είναι σε θέση να το κάνει. Στο 2.55, ναι, είναι η απόδοση, είναι ελκυστική. Και στο Καέν Μπορντό,
Εδώ το προτείνω στο Χ. Μιλάμε για την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Γαλλίας αυτή τη στιγμή. Έχει κάνει φοβερά αποτελέσματα. Έχει κάνει πραγματικά ό,τι έχει μαζέψει τις τελευταίες έξι αγωνιστικές, να το μάζεψε ένα γύρο σε βαθμούς. Από 2-0 γύρισε τη Μαρσέγη και λίγο νωρίτερα την Παρί. 2-2. Έτσι ακριβώς. Πολύ φορμαρισμένη η ΚΑΕΝ. Λοιπόν, πιστεύω όμως ότι η Μπορντό, αν θέλει να διεκδικήσει την έξοδό της στην Ευρώπη, αν μη τι άλλο. Αν δεν ήταν τόσο φορμαρισμένη η ΚΑΕ, θα το πρόκειται να πηγαίναμε στο διπλό. Πηγαίναμε στο διπλό, αλλά είναι πολύ φορμαρισμένη η ΚΑΕ, οπότε πιστεύω ότι έχει ένα-δύο ελλείψεις η ΚΑΕ. Οπότε αυτό, αυτό με τραβάει περισσότερο στο Χ, αν δεν έχει τις ελλείψεις. Συν το ότι η Μπορντό έχει και το κίνητρο στο να βγει στην Ευρώπη, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι θα καθίσει στο Χ. Και για Γαλλία το 3 νομίζω είναι αποδεκτό. Και με αυτό και με την ανάλυση αυτών των τριών παιχνιδιών θα περάσουμε στα δεύτερα διαφημιστικά μας μηνύματα και γυρνάμε σε πολύ λίγο. Να είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας φίλες και φίλοι της ΕΛΑ τηλεόρασης για το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Έχουμε πάρα πολλές καρτέλες ακόμα που μας περιμένουν. Ας ξεκινήσουμε βασικά πριν πάμε στις καρτέλες με τα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Γιώργο, να μας βοηθήσεις. Λοιπόν, για τη Γαλλία η Μασέγιο δεν έχει κατεβάσει ταχύτητα. Μείωσε προς στιγμήν η Τουλούς σε 1-4, έγινε το 1-5. Δεν θα έχουμε το ίδιο φαινόμενο όπως φαίνεται μέχρι τώρα. Μάλλον όχι. Στο 85 περίπου το παιχνίδι. Στο 83 Στουτγκάρδη η Χέρτα Βερολίνου στο 0-0 ακόμα. Mm-hmm. Η Λεβάντε σε 3 λεπτά έκανε την ανατροπή και από 0-1 το έχει γυρίσει σε 2-1 για την Πριμέρα Ντιβιζιόν. Η Φούλα μειώνει σε 1-3. Στο 68 βρίσκεται το παιχνίδι για την Championship. Για την Αργεντινή που είναι στο κουπόνι του στοιχήματος του Ουρακάν Γυμνάσια Λαπλάτα στο 10 είναι στο 0-0. Η Ιρλανδία που έχει κάνει το που μπήκε στο κουπόνι Galway Derry City 1-1, Dundalk Longford 1-0 και Shamrock Rovers St. Patrick's 1-0. Για την Πολωνία Lech Poznań Jagiellonia 0-0 στο 75 το παιχνίδι. Στο 40 Μπράγκα Πόρτο το ντέρμπι στην Πορτογαλία είναι στο 0-0 και για το κύπελλο Σκωτίας Queen of South Falkirk 0-1 στο 80. Νομίζω αυτό που μας προκαλεί περισσότερη εντύπωση είναι σίγουρα η μεγάλη εμφάνιση που δείχνει να κάνει η ομάδα της Μαρσέη μέχρι τώρα στην Τουλούνη. Με τον Πιέλσα να δηλώνει μεσοβδόματα ότι ίσως δεν είμαι ο προπονητής που περιμένατε, γιατί υπήρχαν διθυραμβικά σχόλια στο πρώτο μισό της League One για τον Πιέλσα. Που εντάξει, δίκαια νομίζω. Ναι, είναι πολύ καλός προπονητής και στην Athletic τη μία σεζόν από τις δύο που παρέμεινε. Αλλά ήταν αρκετά μεγάλη η κοιλιάρες η Βλαδιμίρ που έκανε η Μαρσέη. Απλά πιστεύω ότι όσο. Δεν έχει βάθος ο ρόστερ, Μιχάλη. Δεν έχει βάθος ο ρόστερ. Είναι 14-15 παίχτες οι οποίοι έχουν πάρει όλο το βάρος να ανταπεξέλθουν σε αγωνιστικές υποχρεώσεις που. Πάντως πιστεύω ότι όσο θα πάει προς το τέλος το πρωτάθλημα, τα δωράκια θα λείπουν πλέον. Γιώργο, εγώ δεν νομίζω να έχει πρόβλημα η Παρί. Νομίζω ότι θα το πάρει χωρίς πρόβλημα. Και πιστεύω ότι από αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι στην πρώτη θέση. Εγώ λίγο αμφιβάλλω πάντως. Μιχάλη, δεν ξέρω βέβαια το τι θα κάνει και για το Champions League. Δηλαδή, αν θα συνεχίσει την πορεία τη. Δεν την κατάφερε να την ότι. Αλλά σίγουρα δεν, όταν μιλάμε για ποιότητα. Θα πάλι και ο Ιμπραήμοβιτς. Εγώ ποιότητα, πιστεύω αυτό. Ότι δεν θα έχει πρόβλημα, παιδιά. Δεν θα έχει πρόβλημα. Μακάρι να έχει για μένα, αλλά σε παρακολουθείς, δεν ξέρω αν το έχει. Και για μένα μακάρι να έχει λόγο ενδιαφέροντος. Γιατί ναι, φυσικά. Τώρα φυσικά. Θα δούμε βέβαια και την διαδρομή. Ήδη μέχρι τώρα το πρωτάθλημα Γαλλίας είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, έτσι. Δεν πάντως όχι μόνο κανείς. Ενδιαφέροντας. Δεν το περίμενε κανείς. Μιχάλη, το ντεμαράζ της Λιόν ήταν καταπληκτικό, ας πούμε, και ανέλπιστο. Ως Λιονέρα εγώ θέλω να το πάμε μέχρι τέλος. Δύσκολα από την ευχή δύσκολα τώρα από την Λίλ. Ξεκίνησε καλά. Γενικά η Λίλ κρατάει το σκορ. Όχι λόγω της καλής άμυνας, αλλά σε αυτό περιμέναμε γιατί η Λίλ δεν σκοράρει. Ναι, δεν την περιμένα την ανατροπή. Αυτό είναι σκοράρε δύο τέρμα. Σίγουρα. Εγώ το λοιπόν η Φούλα με 10 παίχτες και 1-4. Τελείωσε.
στο 70. Ας περάσουμε λοιπόν, αφού είδαμε και τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, εννοείται για οποιασδήποτε αλλαγές ενημερώνεστε και επαναλαμβάνω, υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. ΔΕΛΤΑ ΕΕ με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, γράφτε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54660 και μέσω της σελίδας μας στο Facebook Ποντάρο ΔΕΛΤΑ. Και από εκεί μπορούμε να επικοινωνούμε. Και περνάμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα. Είχαμε στην αρχή τρεις κάρτες, βέβαια ήταν στην ίδια λογική, ήταν κολόνες. Τώρα θα περάσουμε σε κάποιες κόντρες και αρχίζω από την γηπεδούχο Κάρντιφ, η οποία στην Ουαλία υποδέχεται την Τσάλτον. Γιώργο, Βλαδίμιρ, μήπως είναι. Είναι χ2, μάλλον. Είναι χ2, είναι χ2. Έχουμε χ2 1,78. Γι' αυτό είπα ότι συμφωνώ με τον Νίκο στην αρχή που διάβασε για τον διπλό. Εννοείται ότι έχουμε χ2. Μπορούμε να περάσουμε στην κάρτα. Απλά εκεί που βλέπετε, άσοχη, υπάρχουν αυτά βέβαια σε ζωντανές εκπομπές. Εντάξει, δεν είναι, πρόκειται για μεγάλο λάθος. Είναι λάθος παραδρομής. Είναι λάθος παραδρομής, βιασύνης. Είναι χ2 λοιπόν. Νομίζω στην Ουαλία η Τσάλτον. Μετά από 4 ανεπιτυχία εντός προέρχονται η ομάδα της Cardiff. Τσάλτον δεν είναι τόσο κακή ομάδα, δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. 14η Cardiff, 12η Τσάλτον. Δεν δείχνει ειδικά να, και μέσα στην έδρα της, μέσα στην έδρα του Ιουαλή, να παίρνουν τα μάτς έτσι τόσο εύκολα ώστε να προκύπτει μια απόδοση των άσων τόσο χαμηλή. Λοιπόν, χ2 επαναλαμβάνω και πάμε στο επόμενο, Τσβόλε Καμπούρ, μιας και τα είπε ο Νίκος για το πρώτο. Εδώ έχουμε το χ2, πάω με τους γηπεδούχους, μιας και η έκτη Τσβόλε έχει 4 σερί ήττες, δεν καταλαβαίνω το 1,60 εδώ στον άσο. Η Καμπούρ, αν και προέρχεται με 3 ήττες, αυτή γενικά εκτός, αλλά όλες με 2-1 δύσκολες ήττες. Γενικά είναι ομάδα που τα παλεύει τα εκτός έδρας παιχνίδια της, είναι μια καλή ομάδα. Δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά δυναμικότητας για αυτούς που παρακολουθούν το Ολλανδικό πρωτάθλημα. 39 βαθμούς η Τσβόλε, η οποία έχει υποχωρήσει κιόλας, 33 η Καμπούρ και συν το ότι η Καμπούρ κυνηγάει Τβέντε Χέρενφεν που έχουν 3-4 βαθμούς παραπάνω σε ένα μήκο. Τβέντε την πέρασε, να προσθέσω εδώ, γιατί έχει μείον 3, Βλαδίμιρ, δεν ξέρω αν ενημερώθηκες. Μείον 3 από την Ομοσπονδία την Ολλανδική και πέρασε η Καμπούρ τώρα στην οκτάδα μέσα. Και ωραία, οπότε ακριβώς να. Έχει ενδιαφέρον μεγάλο η Καμπούρ. Η Τβέντε σίγουρα θα μπορούσα να πω εγώ ότι είναι λίγο, είναι καλύτερη. Είναι καλύτερη η ομάδα από την Καμπούρ. Δηλαδή χρειάζεται αυτό τώρα το αποτέλεσμα για να μπορέσει να ισχυροποιηθεί εκεί στις θέσεις για τα play-off. Αν και έχει. Για τις Βόλελες. Όχι για την Τβέντε. Είπες Τβέντε, να μην μπερδευτούμε. Όχι, για την Τβέντε λέω. Γενικά γιατί για αυτή τη μάχη που θα γίνει μετά για την θέση που οδηγεί. Αν και με αυτήν την αφαίρει στον τριών βαθμό, για τη μάχη που θα γίνει ανάμεσα σε Τβέντε, Καμπούρ, Χέρεφεν. Αυτό θέλω να πω ότι έχει ενδιαφέρον το να χτυπήσει το μάτς. Προέρχονται από ανεπιτυχή αποτελέσματα και οι δύο. Το 1,60 αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Και Τβέντε να πούμε σήμερα ότι έφερε ισοπαλία με την Βίλεμα, το υπενθυμίσουμε. Αν έγινε και το μάτς της Τβέντε. Οπότε παραμένει πίσω. Την Καμπούρ, ναι. Στο 3,79 έχουμε το Εστορίλ Ζιλ Βιθέντε. Χ2 εδώ, ίδιο μήκος κύματος, δεν έχω καταλάβει να πω εδώ πόσο ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κερδίσει αυτή την ομάδα. Ήταν και σε κακή κατάσταση τότε, 5 σερίτες για την Εστορίλ, στη 12η θέση. 17η η Ζιλ Βιθέντε αγωνίζεται για τη σωτηρία της. Δεν είναι από τις καλές ομάδες, αλλά αυτό το 1,90 νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για μας εδώ, λόγω της πολύ κακής, του κακού σερί που έχει η ομάδα της Εστορίλ, όπως είπα. Προέρχεται από 5 σερί ήττες μέσα έξω στο πρωτάθλημα. Νομίζω από, Γιώργο, 5 σερί ήττες και να δίνουμε σε αυτό το 1,60 για αυτούς που έχουν την Πορτογαλία, νομίζω ότι είναι ευκαιρία εδώ το χ2. Επίσης, Μποαβίστα Γκυμαράες, άσοχη εδώ, στο 1,63, 13η Μποαβίστα. 3 σερί ανεπιτυχία αποτελέσματα με δύσκολους αντιπάλους. Όμως, 5η η Γκυμαράες που έχει ισχυροποιήσει τη θέση της εκεί. Για τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Έχει να κερδίσει από τις 7-12 του έξω. Και δεν έχει και καλή παράδοση, αν δεν κάνω λάθος, η Γκυμαράες μέσα στην Μποαβίστα. Δεν έχει πετύχει νίκη, νομίζω, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες. Δεν τα πηγαίνει γενικά καλά στην έδρα της και έχει να κερδίσει και γενικά εκτός έδρας από τις 7-12 του. Νομίζω εδώ το άσοχη έχει πολλές πιθανότητες επαλήθευσης και στο τέλος νομίζω αυτό προκύπτει λόγω της δαιμονιώδης κατάστασης που βρίσκεται η ομάδα της Φιωρεντίνα. 4-16 Λάτσιο Φιωρεντίνα στο Χ2. Η Λάτσιο βέβαια είναι μια καλή ομάδα, δυνατή, με μεστές εμφανίσεις για όσους την παρακολουθούν. Έχει αυτό που δεν έχει άλλες χρονιές, έχει μια σταθερότητα, αλλά η Φιωρεντίνα είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση, όπως είπα και πιο πριν. Το Χ2 εδώ πληρώνει στο 1,63.
Έχει περάσει από την έδρα της Ίντερ, έχει περάσει τώρα από στο κύπελο για την έδρα της Γιουβέντους. Νομίζω ότι η Λάτσιο δύσκολα θα καταφέρει να κερδίσει το μέρος της Φιωρεντίνα. Συν του ότι η Φιωρεντίνα αγωνίστηκε και με αρκετές αλλαγές στο χώρο του κέντρου και της άμυνας. Τώρα με την Γιουβέντους, και η Γιουβέντους βέβαια είχε κάποιες σημαντικές αλλαγές. Αλλαγές στη λογική το να πάρουν κάποιες ανάσες, κάποια βασικά στελέχη. Και αγωνίστηκαν βέβαια οι Γκόμες Σαλάχ, αλλά στο κέντρο και στην άμυνα έχει πολλές αλλαγές. Οπότε θα είναι φρέσκια η ομάδα της Φιωρεντίνα. Πιστεύω. Και γκολ-γκολ νομίζω εδώ πέρα. Έτσι, και γκολ-γκολ. Και βλέπω, δεν ξέρω, αρκετά το χ σε αυτό το παιχνίδι, Βλαδίμηρε. Εντάξει, νομίζω θα είναι δύσκολο για ένα τρίτο σερί διπλό σε καλή έδρα, αλλά σε αυτή την κατάσταση που είναι. Πάντως, ναι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση η Φιωρεντίνα, από τις πιο φορμαρισμένες. Και η Λάτσιο δεν πάει πίσω. Απλά. Το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν στη σκέψη μου να το προτείνω. Δεν το έδωσα λόγω Δευτέρα παίζουν, νομίζω. Δευτέρα. Γι' αυτό και Πέμπτη έχει η Europa League η Φιωρεντίνα, έτσι δεν είναι. Ναι, Πέμπτη. Έχουμε τον Εμφύλιο Φιωρεντίνα Ρώμα. Την Πέμπτη ακριβώς. Ναι, και το απέφυγα με την έννοια ότι έδωσα παιχνίδια Κυριακής. Και... Άρα τα έχει ξεχωρίσει με αυτόν τον τρόπο Σάββατο Κυριακή. Πάντως ήταν στα παιχνίδια. Νομίζω είναι στην ίδια λογική και το παιχνίδι στο Σαν Πάολο, η Νάπολη που δέχεται την Ίντερ. Αλλά εκεί η απόδοση με έκανε να μπω σε σκέψη, αλλά δεν μπορούσα να κοντράρω για την Ίντερ. Εντάξει, δεν είναι Συμφωνώ. Εγώ, άμα δούμε την τελευταία μου κάρτα, τα παιχνίδια τη Κυριακή, έχω την Ίντερ, την Νάπολη στον Άσο. Θα πω ότι... Ας περάσουμε μιας και μιλάμε μέχρι να ετοιμάσουμε τον κόλλο στη δεύτερη. Δεν μ' αρέσει από θέμα απόδοσης. Απλά εκεί πήγα, ισχυροποιείται ο Άσος με την έννοια ότι δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση η Ίντερ και η Νάπολη έχει πολύ καλή προϊστορία με αντίπαλο την Ίντερ. 8 νίκες και 3 ισοπαλίες. Έχουν βοηθήσει σίγουρα οι καινούργιες μεταγραφές στην ομάδα του Μάντσινι. Αλλά δεν είναι σε αυτή η κατάσταση που θα μπορέσει να πάει στο Σαν Πάολο. Εντάξει, βέβαια μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα, αλλά. Σίγουρα. Δεν είναι παιχτική ευκαιρία για μένα, όπως είναι αυτό της Φιωρεντίνα που προκύπτει από την κατάσταση των δύο ομάδων. Και να πω ότι πλέον η τρίτη θέση που οδηγεί στο Champions League έχει διεκδικητές, την Φιωρεντίνα που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, τη Λάτσιο και η Νάπολη που είναι ακόμα στην τρίτη θέση. Βλέπουμε πάντως θα το παλέψουν. Κάρτα για να βλέπει ο κόσμος για αυτά που λοιπόν, πράγματι είναι ο λόγος. Εδώ πάμε με τον Άσο της Young Boys στο 1.60. Το βλέπω και εγώ αυτό. Μ' αρέσει και η απόδοση και θεωρώ ότι η Young Boys θα παλέψει για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League και εντάξει με μια Σιόν που δεν είναι το ιδιαίτερο φέτος, λίγο πάνω από τις ομάδες που υποβιβάζονται, θεωρώ εύκολα δύσκολα θα περάσει η Young Boys και ο Άσος στο 1.60. Το άλλο παιχνίδι είναι αυτό που λέγαμε μεταξύ της Νάπολη και της Ίντερ. Συμφωνώ ότι η απόδοση δεν είναι τόσο όσο θα την επιθυμούσα, δηλαδή στο 1.90-1.95 θα το περίμενα κατά κάποιο τρόπο, απλά λόγω του ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση η Ίντερ και λόγω του ότι πλέον η τρίτη θέση έχει και άλλες ομάδες όπως η Λάτσιο, η Φιωρεντίνα που είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θεωρώ ότι η Νάπολη πρέπει να πάρει τα παιχνίδια για να κρατήσει το τρίτο το εισιτήριο που οδηγεί στο Champions League. Με την Λάτσιο και η Φιωρεντίνα να έρχονται δυνατά νομίζω από πίσω. Αυτό ακριβώς. Ναι. Και γιατί έχει δείξει ότι η Ρώμα πλέον είναι εκεί, ακόμα και η Ρώμα γι' αυτό θα αγωνιστεί, γι' αυτό θα γίνει μάχη. Νομίζω δεν μπορεί να συνεχίσει. Βασικά δεν παλεύει κιόλας με τη Γιουβέντους πλέον. Έτσι. Μετά από αυτές τις πολλές συνεχόμενες. Ήταν το, θεωρώ, αν έπαιρνε τον ντέρμπι. Ο Ιανουάριο εκεί, ο Φεβρουάριο. Αν έπαιρνε τον ντέρμπι, θα είχε κάποιες ελπίδες. Πλέον... Λίγες πάλι, αλλά ναι. Ναι, λίγες πάλι σίγουρα, αλλά θεωρώ θα είχε κάποιες ελπίδες. Ένα καλό κοντάρισμα άσχετο για μένα, η Ρώμη. Πάλι. Ρώμα. Ρώμα, λαθάνουσα, έτσι. Το ίδιο. Θα πει ότι έχει κι άλλες ομάδες η Ρώμη. Στα Ιταλικά, Ρώμα. Είναι μια σοβαρή διεκδικητήρια και για τον θεσμό του Europa. Νομίζω εγώ, αν και δύσκολο τώρα το ζευγάρι που έχει μπροστά της, ο αντίπαλος που έχει μπροστά της. Έτσι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Και το τρίτο παιχνίδι. Η Ισπανία πιστεύω θα το πάρει, Βλαδίμιρ.
Έχει, γενικά έχουν παράδοση οι Ήβηρες και οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι. Μιχάλη, νομίζω φέτος είναι ισχυρή και η Σεβίλη και η Βιγιαρεάλ, όποια περάσει. Η Βιγιαρεάλ, ειδικά, ναι. Το τρίτο παιχνίδι, είπαμε, είναι ανάμεσα στην Ατλέτικο και την Βαλένθια, όπου δεν μπόρεσα να δικαιολογήσω με τίποτα το 1-50, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, σε πολύ καλή κατάσταση η Βαλένθια. Ξέρουμε εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον η Ατλέτικο ότι είναι πολύ δυνατή η ομάδα, αλλά θεωρώ ότι σε την κατάσταση που είναι η Βαλένθια δεν δικαιολογείται το 1-50, οπότε θα πάμε με την κόντρα το Χ2 στο 2-14 με ένα βαθμό να χωρίζει τις δύο ομάδες και ουσιαστικά που δίνει και το ειστήριο για την απευθείας πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Γιώργο, νομίζω εδώ έχουμε και ένα goal-goal σε αυτό το μάτς. Είναι δύσκολο το βλέπεις, γιατί για το μάτς με Σεβίγια το λέγαμε αυτό, αλλά ναι, αυτό θα δείχνει. Αυτό και θα είναι στο Bayern Arena δε σκοράρει Ατλέτικο. 1-0 έχασε. Νομίζω όχι ότι έχει πρόβλημα στον κόλεπι δε σκοράρει 2 παιχνίδια, αλλά δείχνει πιο σφιχτή τώρα τελευταία. Να έχει χάσει λίγο τη φυσικά, θα τις απολά συνεχόμενα. Ο Γκρισμάν. Δεν παίζει. Σημαντικότατη απουσία. Και επίσης αυτό που λέγαμε για τη Λιόν, δυστυχώς έχει ένα ρόστερ 15 παιχτών, νομίζω 16 το πολύ, και Ατλέτικο Μαδρίτης. Κάποιοι συμπληρωματικοί παίχτες που πλαισίωναν πέρσι, όπως ο Κριστιάν Ροντρίγκες, όπως ο Σόσα, κάποιοι παίχτες που έπαιρναν κάποια λεπτά συμμετοχής, δεν είναι φέτος. Βέβαια ήταν κάποιοι άλλοι, κάποιοι τσιρικάς, δύο από την Αργεντινή. Ο ένας από το Μεξικό, από την Αργεντινή. Αλλά νομίζω δεν έχουν δείξει μέχρι τώρα ότι μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο. Ειδικά μπροστά, νομίζω και ο Τόρες, αν και ξεκίνησε πολύ καλά, είναι ο γνωστός Τόρες που έχουμε συνηθίσει τώρα τελευταία μέχρι τώρα αυτή την εικόνα έχουμε. Ας περάσουμε λοιπόν στην. Αυτά από μένα. Να πω μόνο και Βλαδίμιρ, τελικό του Λουζ Μαρσέγ. Στα 6 σταμάτησε η Μαρσέγ. Είχαμε δηλαδή 7 συν. Ποιος να το λέει έτσι. Ναι. Να το λέει. Και κάποια ευκαιρία εγώ δεν είδα στο live, γι' αυτό δεν είπα συγγνώμη κάτι για τους φίλους. Γενικά είχαμε δει την άλλη φορά με κάτι ανατροπές. Πάει καλά. Δεν είδα κάποια ευκαιρία. Άμα δεις εσύ κάτι, Γιώργο, που να το βλέπεις, δηλαδή, στην αντίληψή μου, να είναι κάτι από τις προτάσεις, εννοείται. Και έχουμε μια αλλαγή στην Αργεντινή, Ουρακάν Γυμνάσια Λα Πλάτα 0-1. Και για την Πολωνία, στο 86, η Λεχ Πόζναν θα προηγηθεί με 1-0 της Γερμανίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. 0-0. Η Στουτγκάρδη με τη Χέρτα και περάσουμε. Είναι τελικό και. Τελικό αυτό το αποτέλεσμα. Ας περάσουμε στην τρίτη κάρτα του Μιχάλη. Η τρίτη κάρτα είναι με τα χινάρια. Τα αγαπάω αρκετά. Έχω κάνει και εγώ μια τέτοια σήμερα για να δούμε, γιατί ξεχώρισα κάποια παιχνίδια στο χ σε σύστημα. 2-3-4, να δούμε λίγο. Ναι, εννοείται ότι δεν θα παίξει. Ίσως συμπίπτουν και σε κάποια. Μπορεί. Σε κάποια σημεία. Μπορεί, για να δούμε την κάρτα. Ξεκινάμε με το ντέρμπι της Championship της Αγγλίας, το 198, Wolves Watford. Σχεδόν ίδια φόρμα. Η προϊστορία έχει 3 ισοπαλίες στα τελευταία 5 παιχνίδια. Νομίζω θα γίνουν 4. Στην Αγγλία 2 είναι το επόμενο μάτς, στο 211, το Accrington Portsmouth. Ίδια φόρμα πάλι και αυτές. Βολεύει το Χ και στις 2, δεν βλέπω το λόγο να μην έρθει. Το επόμενο χινάρι, βλέπετε ένα τεσάρι εκεί πέρα, λέει. Είναι το Βασιλεία Τούν από την Ελβετία. Το είχα σε επιλογές, δεν το συμπερέλαβα τελικά, αλλά το πίστευα κι εγώ. Γι' αυτό το έβαλα εγώ, Βλαδίμιρ, φαίνεται. Λοιπόν, μεγάλο είναι το τεσάρι. Η Βασιλεία ζορίζεται από ό,τι είδαμε στην επανέναρξη. Η Τούν είναι πολύ σκληρή ομάδα. Έχει και το Champions League, να πούμε, η Βασιλεία. Και έχει και πολλές ευκαιρίες. Έχει και Champions League, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, Γιώργο, η Τούν έχει μπει, ας πούμε, δυσκολευόμενη η Βασιλεία. Σε όλα τις παιχνίδια έφαγε και 4 του Young Boys. Δεν πατάει καλά. Έτσι. Η Τούν είναι πάρα πολύ σκληρή ομάδα. Έχει 5 χ στους 11 εκτός έδρας αγώνες. Νομίζω το έχει το χινάρι αυτό μέσα στη Βασιλεία. Και είναι 4. Έτσι. Και στο 4 είναι 4. Το συζητάμε. Έτσι. Λοιπόν. Στο 2.90 το επόμενο μάτς είναι από την Πριμέρα Διβιζιόν. Κλασικό χινάρι σε εξάπεντο μάτς. Έλτσα Αλμερία. Παλεύουν για την παραμονή τους. Καλύτερη εκτός η Αλμερία από ό,τι εντός η Έλτσε. Πιστεύω ότι δεν θα βλάψει
Καμία το 3-25. Το έχει σε αυτό το παιχνίδι σε 3-25 πληρωμή. Τα επόμενα δύο χινάρια που προτείνουμε είναι από το ελληνικό πρωτάθλημα, το ταλαιπωρημένο που επαναρχίζει. Στον κωδικό 340, Καλονί Πανιόνιος. Ο Πανιόνιος είναι αίτητος στις τελευταίες αγωνιστικές. Με τον Μαρίνο πήγαινε. Έτσι, ναι. Από τη στιγμή που πήγε ο συμπατριώτης μας ο Μαρίνος, ο Ζουνίδης. Δυνατή η Καλονί στην έδρα της. Πάρα πολύ βολικό το χίγια για τους δύο. Νομίζω ότι θα έρθει ξεκούραστα. Και το δευτεριάτικο μάτς στο 4-14, Πλατανιάς Λεβαδιακός. Και αυτό εξάποντο σωτηρίας, κλασικό. Ο Πλατανιάς είναι πάνω από τη γραμμή, ο Λεβαδιακός κάτω. Έχουν 5 βαθμούς διαφορά. Νομίζω ότι τον Πλατανιά κάνει και το Χ. Γιατί πιστεύω ότι η τελευταία είναι πολύ καλύτερος από τον Λεβαδιακό. Και νομίζω ότι με το Χινάρι θα βολευτούν και ο Μεν θα διατηρήσει τις κάποιες ελπίδες που έχει να σωθεί. Και ο Πλατανιάς να νιώθει πιο άνετα. Ναι, αυτό το πιστεύω και εγώ ότι είναι. Νομίζω ότι μοιρασμένοι οι βαθμοί. Να διαβάσουμε ένα μήνυμα του φίλου του Στέλιου που βλέπω τώρα στο Facebook. Τρία χ έχουμε, τρία σημεία στο χ. Το ένα είναι στο 157, αυτό για την τρίτη κατηγορία της Γερμανίας έχω την εντύπωση και έτσι είναι. Dortmund Vita Bielefeld στο χ. 167 Κατάνια Σπέτσια στο χ. Και το 187 Λίντς. Είναι νομίζω το παιχνίδι της Λίντς. Όχι, είναι το παιχνίδι της Wigan Λίντς. Ναι, ναι. Είναι Wigan Λίντς. Στα δύο τελευταία περισσότερο βλέπω να πω την αλήθεια το παιχνίδι της Wigan με την Λίντς στην ισοπαλία. Θα το πήγαινα στην κόντρα, αλλά είναι μικρό στο 1.63 και η Λίντς δείχνει λίγο αλλοπρόσαλη τώρα τελευταία. Στο γερμανικό, στην τρίτη κατηγορία, δεν έχω εικόνα. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με αυτό το πρωτάθλημα. Όσο για το μάτς στην Σικελία της Κατάνια, είναι δυνατή εντός έδρας. Έξω δείχνει να έχει πρόβλημα, γι' αυτό και βρίσκεται τόσο χαμηλά. Νομίζω στο Χ μπορεί να γίνει κάτι. Και να περάσουμε στην τρίτη δική μου κάρτα, όπου έχω επιλέξει πάρα πολλά σημεία. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη εικόνα ή άποψη για τα. Για τα παιχνίδια αυτά, για αυτά εδώ. Ναι, του φίλου του Στέλιου. Όχι, και εγώ δεν ασχολήθηκα πάρα πολύ με αυτά τα μάτς. Νομίζω ότι η Λίντς μπορεί να κάνει τη ζημιά, γιατί συνήθως ζημιές κάνει. Είναι το Ιταλικό. Είπες κάποιο Ιταλικό. Κατάνια. Κατάνια Σπέτσια. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Όχι, εντάξει, νόμιζα ένα άλλο παιχνίδι. Όχι, δεν έχω άποψη για το συγκεκριμένο. Ωραία, ας περάσουμε λοιπόν στην επόμενη δικιά μου κάρτα. Έχω επιλέξει πάρα πολλά over. Είναι στο 2.62 Eskişehir Bursa, over στο 1.70. Η ομάδα της Bursa σκοράρει και δέχεται γκολ εύκολα εκτός έδρας. Είναι από τις καλές ομάδες της Super League στην Τουρκία. Νομίζω και για διπλό είναι καλό, αν και όταν μιλάμε για Super League Τουρκίας και είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα να προβλεφθούν. Τα ίδια προβλήματα που έχουμε εμείς εδώ έχουν και αυτοί εκεί. Αυτά έχω να πω γι' αυτό, οπότε καταφεύγω στην εύκολη για μένα λύση του over, γιατί είναι δύο ομάδες που σκοράρουν. Μετά η ομάδα του Γκαλίτσιο υποδέχεται την Anderlecht. Μακάρι να τον δούμε πάλι στα μέρη μας τον Γκαλίτσιο, θα φέρει και νέα μόδα όπως στην ομάδα και του Παναθηναϊκού θα βοηθήσει και γενικά. Over νομίζω εδώ σε ένα και στα δύο. Οριακό over να πω περισσότερο το βλέπω, στα 2-3 γκολ, αλλά νομίζω ότι είναι και γκολ εδώ, over. Δύσκολο παιχνίδι για την Άντελεχτ, το σκέφτηκα στις κόντρες, αλλά και η Λόκερεν δεν είναι ομάδα που. Η Λόκερεν καθάρισε, Γιώργο, αυτό, Βαδίμηρε. Αυτό ακριβώς. Έδωσαν ελπίδες της προχθές που δεν κέρδισε μέσα στην. Σωστά το παίζουν. Ναι. Καλύτερα over. Καλύτερα νομίζω over. Το over είναι καλύτερο. Αλλά και το διπλό δεν είναι άσχημο. Γιατί η Λόκερεν. Δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτό. Δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Και αλλά και Άντελεχτ δεν με κάνει εμένα το πλήκνα. Τελείωσε. Είναι και λίγο μικρό, αν ήταν λίγο μεγαλύτερο. Το διπλό σε Σαρλερουά δεν το έκανε τελείως. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε στο επόμενο. 3-33 Union Βερολίνου Kaiserslautern. Νόβερ εδώ στο 1,85 πληρώνει αυτό το over. Το goal είναι μικρότερο στο 1,60. Γι' αυτό να επισημάνω εδώ στους φίλους, γιατί ακολουθεί και μια καρτέλα με goal no goal. Αυτά τα over-under τα έχω επιλέξει γιατί στο over μιλάμε για 0,25-0,30 ουσιαστικά πληρώνουν καλύτερα από τον goal π.χ. Οπότε φυσικό είναι ότι δεν θα παίξω ένα σημείο της Union με την Kaiserslautern το goal στο 1.60. Γιατί το 1.60, αν και το
τον γκολ είναι πάρα πολύ πιθανό. Το 1,60 δεν αντικατοπτρίζει σε καμία των περιπτώσεων τη δυσκολία στο να επαληθευτεί. Νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί βλέπουμε, Γιώργο, τα γκολ σε πολύ μικρό ποσοστό. Αυτό που είπε και ο Νίκος στην αρχή, είναι... η Γκανιώτα είναι τεράστια. Μιλάμε για ποδόσφαιρα 55-60 σε μάτς που είναι δύσκολο. Το σκεπτικό είναι πολύ σωστό, θεωρώ. Δηλαδή, τη Λάτσιο με την Φιωρεντίνα μιλάμε για ένα γκολ του 1,55. Ναι. Δηλαδή είναι πιθανό, απλά στο 1,55 δεν το παίζεις. Αυτό εννοώ στους φίλους. Έτσι ακριβώς. Και... το over στο 1,80 παίζεται. Αν και είναι οριακό, εκεί θα κοιμαθεί το παιχνίδι, νομίζω. Παίζεται. Αυτό λοιπόν και 3,36 Young Boys on over. Νομίζω και άσος εδώ και over. Άσος το πρώτο εσύ, Μιχάλη. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος νομίζω ότι και το over είναι πολύ καλή επιλογή. Κυνηγάει το πρωτάθλημα και υπολείπεται 7 βαθμών της Βασιλείας. Νομίζω ότι θα το κυνηγήσει μέχρι τέλους. Και με αυτή την καρτέλα πηγαίνουμε στα τελευταία μας διαφημιστικά μηνύματα για σήμερα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 11:37, που μένουν κάποια λεπτά και έχουμε ακόμα πάρα πολλές καρτέλες και ένα βίντεο που σας έχουμε ετοιμάσει με τα καλύτερα γκολ του Φεβρουαρίου και νομίζω ότι τώρα στα λεπτά που υπήρχε το διαφημιστικό μήνυμα εδώ έχουμε 3 μηνύματα, τα περισσότερα αφορούν τον Γιώργο τον Βασιλιάδη, μηνύματα αγάπης. Είσαι θεός το ένα, σε τέτοια μορφή, είσαι φοβερός, μεγάλη αγάπη βλέπουμε από το κοινό. Και επίσης έχουμε μήνυμα από τον Γιάννη, γι' αυτό θα παρακαλέσω το κοντρόλ να ξαναδούμε την δεύτερη καρτέλα του Γιώργου. Έχουμε μήνυμα από τον Γιάννη, αν θα ήταν δυνατόν να ξαναδείξουμε τη δεύτερη καρτέλα του λοιπόν, Γιώργου. Να το λοιπόν. Όπως είπαμε, είναι το παιχνίδι ανάμεσα στην Young Boys και τη Σιόν, που πάμε με το σημείο του Άσου. Εσύ το πρότεινες, δηλαδή, μέρα, δεν κάνω λάθος, το over. Ναι, Άσο και over, νομίζω. Over, ναι. Θεωρώ ότι έχει και τις περικλεί και τα δύο. Εντάξει, εγώ θα πάω με τον Άσο λόγω και προϊστορίας και το ότι κυνηγάει η Young Boys στη δεύτερη θέση, όπως είπαμε, για την απευθείας, για την πρόκριση στο Champions League. Το δεύτερο σημείο ήταν μεταξύ της Νάπολη και της Ίντερ. Εδώ είπαμε ότι η απόδοση δεν μας ικανοποιεί όσο θα θέλαμε. Mm-hmm. Απλά λόγω πάλι παράδοσης και λόγω του ότι η Ίντερ δεν βρίσκεται στην κατάσταση που όπως τη γνωρίζαμε τέλος πάντων, πάμε με τον Άσο, γιατί από πίσω κυνηγάνε την τρίτη θέση η Λάτσιο και η Φιωρεντίνα, οι οποίες παίζουν τη Δευτέρα είναι αυτές στο μεταξύ τους μάτς. Είναι αυτές θα κυνηγάνε και το Ινάξιο Champions League και την τρίτη θέση. Θα πιέσουν την Νάπολη, θα βάλουν τα ζόρια στην ομάδα της Νάπολης, οπότε θα πάμε εδώ με τον Άσο. Και τρίτο παιχνίδι είναι η κόντρα που διαλέξαμε ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Βαλένθια, που κατά τη δικιά μου άποψη δεν μπορώ να δικαιολογήσω το 1,50 στον Άσο. Οπότε πάω με την κόντρα. Ένας βαθμός χωρίζει τις δύο ομάδες. Είναι και θέμα γοήτρου καταρχήν, είναι και θέμα τρίτης θέσης που οδηγεί κατευθείαν στους ομίλους του Champions League. Είναι μικρή απόδοση. Το 1,50 δεν προκύπτει από πουθενά, οπότε θα πάμε με την κόντρα. Θα παρακαλούσα λοιπόν τώρα το κοντρόλ να περάσουμε εντάχει στις δικές μου καρτέλες που έχουν απομείνει με τη σειρά, έτσι ώστε να συνεχίσουμε μετά. Θα συνεχίσουμε με την καρτέλα των over, εκεί που είδαμε τα πρώτα 4 παιχνίδια. Έχω άλλα 4 παιχνίδια. Είναι αυτό της Empoli με την Genoa. Αυτό το παιχνίδι φυσικά είναι στο under στο 1,60. Σας ζητώ συγγνώμη για τον λάθος, είναι άντερ λοιπόν στο 1,60. Η Έμπολη ομάδα σκληροτράχυλη εντός, πάρα πολλές ισοπαλίες και για ισοπαλία καλό αυτό το σημείο. Η Τζένοα απ' την άλλη, μακριά από την έδρα της, μακριά από τη Γένοα, δείχνει αδυναμίες. Από το διπλό νομίζω είναι δύσκολο εδώ. Το άντερ νομίζω θα επαληθευτεί και περιμένω μια ισοπαλία στο 0-0-1-1. Είναι και καλό για ισοπαλία. Ουτρέχτη Αλκμαρ στο over εδώ 1,55. Είναι από τα λίγα χαμηλά over που έχω επιλέξει. Μιλάμε για την πλέον αλλοπρόσαλη ομάδα της Eredivisie, την Ουτρέχτη, που εντός έδρας δεν κάνει καλές εμφανίσεις. Είχαμε βέβαια τώρα το 0-0 με τη Feyenoord που μας προκάλεσε εντύπωση. Η Αλκμαρ απ' την άλλη είναι πολύ δυνατή εκτός. Έχει δύο εδώ το match
για αυτούς που ίσως θέλουν να πάνε σε κάποιο σημείο. Η Ιοντρέχη πάντως να πούμε και με τα περισσότερα over στην... Ακριβώς και με 4-6 πριν τη διακοπή. Μετά διακοπή φαίνεται λίγο πιο συντηρητική, είναι εκεί στα 3 γκολ, Γιώργο. Και να συνεχίσουμε το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Έχω επιλέξει πολλά παιχνίδια από το πρωτάθλημα της Segunda Division. Πονφεραντίνα Χιρόνα over 2-0-5 και Μαγιόρκα Σαραγώσα over 2-0-5. Δύο ομάδες, και η Πονφεραντίνα αλλά και η Χιρόνα, οι οποίες σκοράρουν. Η Πονφεραντίνα έχει έναν μέσο όρο εκεί στα 2-3 γκολ. Η Χιρόνα απ' την άλλη εκτός δείχνει λίγο πιο μαζεμένη. Απλά τα over αυτά είναι πολύ καλοπληρωμένα, είναι στο 2-0-5 και νομίζω ότι η απόδοση αυτή δεν αντικατοπτρίζει την δυσκολία των παιχνιδιών αυτών. Νομίζω ότι είναι γύρω στο 50-50 η εμφάνιση under over. Μιλάμε για ομάδες οι οποίες σκοράρουν. Και η Πονφεραντίνα εντός έχει, να πω, από τα 12 παιχνίδια, τα 8 τουλάχιστον της Πονφεραντίνα κυμαίνονται στα 2 τουλάχιστον γκολ και τα 6 εξ αυτών είναι στο over, και σε αυτό θα βοηθήσει και η Χιρόνα σε αυτό το παιχνίδι, στο ίδιο μήκος σχήματος και το Μαγιόρκα Σαραγώσα, δύο ομάδες που σκοράρουν και αυτές. Η Μαγιόρκα και αυτή 9 στα 12 εντός έδρας παιχνίδια έχει τουλάχιστον 2 γκολ, στα 7 εξ αυτών έχει βγάλει το σημείο του over. Στα 7 και η Σαραγώσα εκτός στα τελευταία 12 έχει βγάλει το σημείο του over. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλοπληρωμένα αυτά τα over και ξαναβλέποντας όλα αυτά νομίζω ότι Πονφεραντίνα, Χιρόνα στο over και Μαγιόρκα Σαραγώσα ακόμα και σαν διάδα είναι μια καλή επιλογή, γιατί όταν μιλάμε για τόσο μεγάλη απόδοση στο over, Γιώργο, νομίζω ότι μπορεί να παίξει και σαν διάδες. Και κυρίως για το Μαγιόρκα Σαραγώσα θα... Ας περάσουμε συμφωνήσω και στην επόμενη κάρτα στα πολύ γρήγορα, δεν θα πω πάρα πολλά. Νουμάθια Μιράντες 2-15 εδώ το over, το goal στο 1-85 και σε αυτή τη λογική και αυτά. Έχουμε δει κάτι αποτελέσματα της Νουμάθια 6-6, 3-3, 4-4 για όσα ασχολούνται με τη Σεγούντα. Αυτό το 2-15 στο over αλλά και το 1-85 στο goal νομίζω ότι είναι ευκαιρία. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και εδώ. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ των πολλών προβλημάτων πριν από αυτήν τη διακοπή και στο σύνο ότι η Ελεοφόρος θα είναι άδεια, νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να ρισκάρει, πηγαίνουμε εδώ στον γκολ 1.80, σίγουρα δεν μιλάμε για ένα στάνταρ σημείο, απλά έχει επιλεγεί γιατί έχει πολλές πιθανότητες για μένα. Και σκορ γιατί, θα έλεγα, Βλαδίμηρε 2-1. Εκεί ακριβώς το βλέπω κι εγώ, εκεί ακριβώς το βλέπω ο Γιώργος σε αυτή τη μορφή. Γενικά πέρσι είχε πάρει τον αέρα ο Παναθηναϊκός και φέτος συνέχισε στην Τούμπα τον κέρδισε εύκολα, εύκολα την ομάδα του ΠΑΟΚ. Νομίζω το 1.80 εδώ είναι αρκετά καλή απίδοση, οπότε μπορεί να παιχτεί σε αυτή την απόδοση αυτό το γκολ. Sporting Gijón, Las Palmas, άλλο ένα πρωτάθλημα, άλλο ένα παιχνίδι από τη Σεγούντα. Γκολ-γκολ, η Las Palmas είναι στην κορυφή της Segunda Division, η Gijón τέταρτη θέση, μιλάμε για δύο καλές ομάδες. Το γκολ-γκολ δεν είναι πολύ καλοπληρωμένο και είναι το ίδιο φαινόμενο, παιδιά, που έλεγα πριν. Το γκολ-γκολ σε αυτά τα παιχνίδια είναι στο 1.65, ενώ το over στο 2.05. Οπότε ο Μπουκ τι ποντάρει εδώ, ότι βλέπει πολλές ουσιαστικά σε αυτά τα παιχνίδια έτσι, το 1-1. Έτσι, με λίγα λόγια βλέπει το 1-1. Ωραία. Και δεν είναι δυνατόν, εννοείται, ότι να σταματήσουν η πλειονότητα των τεσσάρων, με λίγα λόγια Sporting, Las Palmas, Numancia, Mirandes, Mallorca, Saragossa και Πονφεραντίνα, Χιρόνα, νομίζω στο 1-1. Ακόμα και σαν τριάδα αυτά τα over, νομίζω έχουν πολλές πιθανότητες επαλήθευσης. Και τελειώνουμε με το Ατλέτικο Μαδρίτης Βαλένθια, το goal-goal, σκοράρει μακριά από την έδρα της η Βαλένθια. Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι σκληροτράχυλη, εντάξει, δεν... Είναι 50-50, εδώ είναι σωστά μοιρασμένες οι αποδόσεις. 1.70-1.75, απλά βλέπουμε η Γκανιώτα είναι τεράστια, αντί για 1.90-1.90, είναι 1.70-1.75. Και τελειώνω με την τελευταία μου κάρτα πολύ γρήγορα. Είναι σε σύστημα 2-3-4. Είναι κάποια σημεία του Χ. Ο πλέον ειδικός ο Μιχάλης Αχή θα πει και αυτό στη γνώμη μετά. Λατίνα Κάρπη, άλλο παιχνίδι έχω επιλέξει εγώ από την δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Η Πρωτοπόρος υποδέχεται την καλή στην έδρα της Λατίνα. Νομίζω θα δυσκολευτεί να αποδράσει με το διπλό, γιατί είχε και 5-4 ισοπαλίες, να πω, η Κάρπη πριν από αυτήν την νίκη που έκανε τώρα μεσοβδόμαδα στην έδρα της. Οπότε χει εδώ, Έμπολη Τζένοα, όπως είπα και πριν στο Άντερ το ανέλησα, βλέπω 1-0-0-1-1. Η Έμπολη είναι η ομάδα και αυτή των Χ στη Σέρια A μιλώντας τώρα. Η Τζένοα απ' την άλλη μακριά από τη Γένοβα δεν μπορεί να κερδίσει. Αν έφευγε από το Χ, νομίζω στον Άσο θα πήγαινε. Τον διπλό το αποκλείω εγώ προσωπικά, γιατί η Έμπολη είναι πολύ σκληροτράχυλη, δύσκολα δέχεται γκολ, δύσκολα βάζει κιόλας σε κάτι στημένα ποντάρι. Σλάσκ Λέγκια, δύσκολη έξοδος για την Πρωτοπόρο Λέγκια στο πρωτάθλημα της Πολωνίας. Παράδοση
δυσκολεύεται στην έδρα της ΛΑΣΚ. Νομίζω το Χ εδώ μιλάμε για ένα από τα, πλέον από τις δυνατές εξόδους, από τις δύσκολες εννοώ της Λέγκια στην έδρα της ΛΑΣΚ. Και Sporting Gijón Las Palmas, το ανέλησα και στο goal-goal. Νομίζω η ισοπαλία εδώ έχει πολλές πιθανότητες επιβεβαίωσης. Μιλάμε για δύο πολύ καλές ομάδες της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας. Η τέταρτη με την πρώτη, Las Palmas γενικά δυσκολεύεται λίγο να αποδράσει με το διπλό. Αυτή είναι λοιπόν η τετράδα. 2-3-4, έστω και με δύο από αυτά να επαληθευτούν, που νομίζω θα γίνει τουλάχιστον τα δύο από αυτά, δεν θα βγείτε τουλάχιστον ζημιωμένοι. Αυτή ήταν λοιπόν οι δικές μου προτάσεις για σήμερα. Θα περάσουμε στις δικές σου, Μιχάλη, εντάχει, στην κόντες, τελευταία. Ακριβώς, και μετά στον Νίκο. Θα περάσουμε στις κόντες που είχαμε μια καλή επιτυχία από χθες, 5-6. Πιστεύω να συνεχίσουμε. Να δούμε την κάρτα λίγο, σας παρακαλώ. Ωραία. Ξεκινάμε με τον κωδικό 189 από την Championship, Derby. Ipswich Bradford Χ2. Το ανέλησε και ο Νίκος αυτό. Εγώ θα πω μόνο ότι είναι ισοδύναμες. Τρεις ήττες στα τέσσερα τελευταία Ipswich. Πιστεύω ότι θα περάσει η Charlton από εκεί χωρίς να... Συγγνώμη, η Bradford από εκεί χωρίς να χάσει. Το 191 και το Cardiff Charlton το έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Το προτείνουμε 2-3. Το επόμενο είναι το 2-34, μικρό το 1-90 στο διπλό. Η Σεβίλη δεν πάει καλά, πιστεύω ότι δεν θα κερδίσει με στη Λα Κορούνια. Το επόμενο είναι στο 2-83, ο Στάνδη Μπέβερεν. Χ2, αδιάφοροι οι Ουστάνδοι και εντελώς αδιάφοροι, μάλιστα θα έλεγα. Η Μπέβερεν σώζεται ουσιαστικά αν δεν χάσει. 0-2, νομίζω ότι θα το παλεύει όλα τα μάτς και νομίζω ότι δεν θα χάσει. Το άλλο είναι στο 306 από την Αργεντινή, Άλτο Σιβί Κίλμες. Δεν νομίζω ότι θα χάσει η Κίλμες από αυτή την ομάδα, την Φώτιστη. Και το τελευταίο μάτς είναι από το κύπελο Αγγλίας. Η Λίβερπουλ το έχει ξανακάνει, γιατί να μην το ξανακάνει και με την Blackburn. Νομίζω ότι θα κοιτάξει περισσότερο να βγει στο Champions League. Θα παίξει λίγο πιο χαλαρά. Μιλάμε για διπλή, εννοείται. Παρόλο που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, Μιχάλη, βλέπω ότι το κοντράζει. Για διπλή μεγάλου και η Blackburn είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και η Λίβερπουλ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Όμως... με την Bolton έφερε 0-0. Το σκεφτόμουν και για γκολ-γκολ αυτό. Απλά αξίζει το ρίσκο, είναι κύπελο. Το 3-5-2 του Ρότζερς δείχνει να πιάνει το, οπότε έχετε δύσκολα πλέον, παίζει με 3-5-2 εδώ και πολύ καιρό. Αλλά εντάξει, σίγουρα έχει μια λογική. Μιλάμε για εκπλήξη, έτσι. Μιλάμε για εκπλήξη, αυτό να το κατανοεί και ο κόσμος. Πάμε λοιπόν και στην τελευταία δική σου κάρτα. Πάμε και στην τελευταία δική μου κάρτα λοιπόν, να τη δούμε οι τηλεθεατές. Ουντινέζε Τωρίνο, εδώ μιλάμε για ένα μοιρασμένο παιχνίδι βάση αποδόσεων, αλλά η Τωρίνο βεβαίως είναι η ομάδα που έχει full φόρμα στην Ιταλία, αλλά νομίζω ότι και με ένα δεδομένο rotation που θα κάνει ο προπονητής της, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι, αν μη τι άλλο, είναι δύσκολο να το κερδίσει. Κάπου θα αρχίσει να ξεφουσκώνει, δεν πάει για κάτι η Τωρίνο. Η Ουντινέζε, αν θέλει να σιγουρέψει τη θέση της, πρέπει να το πάρει αυτό το match. Συν το ότι έχει πολύ καλή προϊστορία, σχεδόν πάντα την κερδίζει την Τωρίνο μέσα στην έδρα της. Οπότε παίρνουμε τον άσο του 2.50. Το Μαγιόρκα Σαραγώσα είναι ένα παιχνίδι που η Σαραγώσα σαφώς είναι πιο ανεβασμένη ομάδα. Πάει λίγο καλύτερα και στη φόρμα. Νομίζω όμως ότι η Μαγιόρκα τελικά αυτό το παιχνίδι θα καθίσει το Χ. Βολεύει και τις δύο, ένα αποτέλεσμα που βολεύει και τις δύο. Και πάμε στο τελευταίο παιχνίδι, στο Jaguares Puebla. Εδώ θα πω μόνο το ότι η Puebla χρειάζεται το παιχνίδι, είναι πιο καλή ομάδα, έχει καλύτερη φόρμα, αλλά θα πω και ένα μυστικό που πιθανόν, μυστικά δεν υπάρχουν αυτή την εποχή, μπορείς να βρεις τα πάντα, θα πω ότι εδώ οι ιδιοκτήτες των δύο ομάδων είναι αδέρφια. Έτσι, αυτό είναι ένα μυστικό, το σας είπα, δεν είναι πολύ μυστικό. Η Puebla χρειάζεται το παιχνίδι, είναι και η καλύτερη ομάδα, νομίζω ότι θα το πάρει. Λες σίγουρα θα προκύψει. Οικογενειακή υπόθεση. Αυτά για το Μεξικό. Λοιπόν, δεν παίζω εγώ αυτά τα πρωταθλήματα, αλλά βρω τέτοιες για μένα παικτικές ευκαιρίες.
Ωραία. Κιόλας, 3-15 δηλαδή. Τις παίρνω πολύ ευχαρίστω. Ενημερώνοντας τον κόσμο ότι 5 λεπτά υπολείπονται για να στείλουν το μήνυμά τους, Δέλτα Εψιλον κενό, επιγράφετε το μήνυμά σας, 54660 και μέσω της σελίδας στο Facebook. 5 λεπτά ακόμα γιατί σας έχουμε ετοιμάσει, όπως σας είπα, και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Εγώ θα το προσέξω πάντως αυτό το παιχνίδι που προτείνεις. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης Μπαστιάν Ι Άσο στο 2-15, Augsburg Wolfsburg Χ εδώ με κοντράρι στο 3,5, Λακορούνια Σεβίγια διπλό στο 1,90. Στο Ριαθόρ είναι αρκετά καλή η Λακορούνια, κακή ομάδα βέβαια έχει, η Σεβίλη πολύ καλύτερη ομάδα. Έξω έχει κάνει γκέλες η Σεβίλη. Έχει κάνει, είναι δύσκολο το Ριαθόρ, εκεί σκληροτράχελ, είναι άντερ είναι για μένα εδώ λογικά. Αλλά είναι χαμηλό. Πάντως και το Χ, το γερμανικό δεν το βλέπω. Βλέπω και εγώ το διπλό. Η Μπαστιά δεν μας έκανε τη χάρη με την Λοριάν που όλα τα ήταν αίτη την Μπαστιά. Τώρα να δούμε την Ίσ που είναι κακή μακριά από την νίκαια η Ίσ. Και ακόμα μεγαλύτερο ρίσκο μας λέει το Χ της Μίλαν με την Βερόνα. Εντάξει, η Μίλαν μας έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τέτοια. Και δεν αξίζει να την παίζει στο 1-5. Χαρά της κόντρας. Και κλείνοντας, παιδιά, ο φίλος ο Πέτρος μας ζητάει αυτό που μου ζητάει κάθε φορά, το καλύτερό μας σημείο. Εγώ, μιας και τώρα το έστειλε το μήνυμα, ο φίλος ο Πέτρος από Σάμπες, να του πω ότι επιλέξει ανάμεσα για μένα Μπεσίκτας λόγω απόδοσης. Δεν είναι το πλέον εύκολο μάτς αυτό απέναντι στη Σιβάσπορ, αλλά το 2-40 είναι πολύ καλό πληρωμένο. Από εκεί πέρα νομίζω ότι ο άσος της Βιγιαρεάλ με τη Θέλτα στο 1,80, είτε το διπλό της Βόλσμπουργκ, αν θα επέλεγα κάτι για πιο σίγουρο, είναι της Βιγιαρεάλ με την τη Θέλτα. Εγώ θα έλεγα από χαμηλά σχετικά ποσοστά το over, το πιστεύω πάρα πολύ στο Φράιμπουργκ Βέρντερ και τον άσο της Σιόν. Επίσης θα έλεγα και το κατά τη δικιά μου κρίση σε μεγαλύτερο ποσοστό πιστεύω πάρα πολύ τον άσο της Μπράτφορντ, φτάνει να μας επαληθεύσει. Αυτά και από μένα. Το έχει κάνει. Άμα θέλει δηλαδή κάποιο μάτς πιο έτσι σίγουρο, Βέρντερ ή Σιόν άσο ή Βέρντερ over και άσο σε μεγαλύτερο ποσοστό την Μπράτφορντ. Εγώ θα του δώσω το 201, στον κωδικό 201, στο κουπόνι στο Μπάρσλεϊ Walsall, τον άσο για μια πολύ φορμαρισμένη ομάδα. Άσο του 2.40 για μένα είναι δώρο. Περίμενα να μου πεις το μεξικάνικο. Το Πουέμπλα. Το Πουέμπλα είναι λίγο πονηρό παιχνιδάκι. Γι' αυτό δεν το δίνουμε. Έτσι. Εγώ το 2.64 διπλό. Άστον Βίλα West Brom για τον κύπελο. 2.60 πληρώνει. Πιστεύεις που πάντως πήρε το ματσάκι για τον Βίλα που το βλέπα και εγώ και ήταν πολύ καλύτερη. Το πήρε δύσκολα βέβαια στις καθυστερήσεις. Ήταν πολύ καλύτερη. Είναι πιο φορμαρισμένη. Μιχάλη, να σου πω κάτι, Βλαδίμηρ, εγώ πιστεύω ότι το πήρε το ματσάκι η Άστον Βίλα γιατί έπρεπε να το πάρει. Ο Ακμολαχώρη είχε να σκοράρει 3 μήνες. Άμα βρουν φόρμα, ο Ακμολαχώρη και ο Μπεντέκε. Λέω, το βλέπεις σαν να γίνεται κάτι αντίστοιχο Έσμπεργκ Άλμπορκ. Α, ναι, που κέρδισε για το πρωτάθλημα και ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά εγώ πιστεύω ναι, ότι εάν ήθελε το μάτσο οπωσδήποτε η West Brom προχθές, πάλι δεν θα το παίρνει στο Βίλα. Έτσι πιστεύω. Ναι, αν και οπότε τώρα το 2.60 για μένα είναι δώρο. Είναι ευκαιρία. Οπότε έχουμε αυτό. Ωραία, ήταν και αυτή η τετράδα μας. Τελευταίο μήνυμα πριν σας αποχαιρετήσουμε. Ο φίλος ο Στέφανος πώς βλέπει την ανατροπή στο κύπελο της Reading, διπλό ημίχρονο δηλαδή ως τελικό, για να το βλέπει και αυτό στον άσο, αν θα για ρίσκο. Εννοείται πως. Εννοείται. Πιστεύω άνετα μπορεί να γίνει ανατροπή. Όπως είπα, θεωρώ ότι και πιστεύω ότι θα σκοράρει ένα γκολ η Reading. Γιατί είναι φύση κατά κάποιο τρόπο επιθετική ομάδα. Απλά εγώ ποντάρω στην πολύ καλή κατάσταση που βρίσκεται η Μπράτφορντ και επειδή κατάφερε να περάσει και τα εμπόδια των ομάδων της Premier League και με πιο τέτοιο την Τζέλσι. Να μου επιτρέψετε να πω κάτι μόνο για αυτό το μάτς. Εννοείται. Εγώ δεν το προτείνω, δεν το, γιατί είναι όντως ευκαιρία, λες 2-30, πέρασε Τζέλσι, πέρασε. Μόνο για ένα λόγο. Κακοπληρωμένο. Ναι, δεν είσαι πολύ καλή απόδοση. Έξω βρίσκεται Γιώργος στο 2.60. Μόνο για αυτό το λόγο δεν το ποντάρω. Και με φοβίζει αυτό το πράγμα. Όταν βλέπω διαφορά τεράστια, ένα σημείο από το μέσον όρο, δεν το ποντάρω.
Έχει. Και τελειώνοντας. Αλλά αυτό είναι λογικό αυτό που λες. Ναι, πάντως και είναι και λογικό αυτό που λέει και ο φίλος, κάποια ανατροπή. Δηλαδή μπορεί, πιστεύω άνετα, δηλαδή ένα 0-1 στο ημίχρονο και 2-1 στο δεύτερο. Άνετα. Κάποια τελευταία σχόλια, παιδιά, πριν κλείσουμε, πριν αποχαιρετήσουμε τον κόσμο με το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Να απολαύσουν το βίντεο με τα ωραία τα γκολ και να προσέχουν στις επιλογές. Κάτι τελευταίο, Νίκο. Και εγώ να πω ότι, όπως σας είπα και την περασμένη εβδομάδα, το ελληνικό πρωτάθλημα θα σταματήσει για μία εβδομάδα. Σας είπα, θα ξαναρχίσει. Ελπίζω να το προσέξουν για αυτό, χωρίς κόσμο. Να προσέξουν πολύ κόσμο σε αυτό που ποντάει ελληνικό παιχνίδι. Τέλος πάντων, ας ελπίζουμε να είναι μια καινούργια αρχή. Ας ελπίζουμε που δεν θα είναι δηλαδή, αλλά ας ελπίσουμε να είναι μια καινούργια αρχή. Να καταλάβουν οι ιδιοκτήτες των ομάδων ποιο είναι το συμφέρον τους. Πάντως πρέπει, όπως και να έχει, η βία θεωρώ να σταματήσει. Αυτό το καταπονεμένο το ελληνικό πρωτάθλημα λίγο να πάρει. Αν εντάξει, όταν τα αποφασίσουν, νομίζω περισσότερο κυβέρνηση, όχι τόσο. Θεωρώ πάντως και οι διοικήσεις πρέπει, όπως είπε ο Νίκος, να προσέξουν κατά κάποιο τρόπο τους οπαδούς, να τους συμβουλεύσουν ότι μόνο κακό κάνουν με αυτά τα πράγματα στις ομάδες. Νομίζω ότι το ξέρουν, Γιώργο. Μόνο και θέληση της πολιτείας είναι, παιδιά. Είναι βούληση της πολιτείας. Και μεγαλομετόχων και με αυτό. Μεγαλομέτωχοι κάνουν τη δουλειά. Και με αυτό, παιδιά, συγγνώμη, θα σας διακόψω. Δεν ξέρουμε τη δουλειά τους. Να καληνυχτήσουμε τους τηλεθεατές μας. Να έχετε ένα πολύ ωραίο βράδυ Παρασκευή, σε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Πάνω απ' όλα υγεία και πολλά κέρδη. Ακολουθούν τα γκολ. Esquerda do RB Brasil, Romário trabalha com o Gustavo Scarpa, tocou e recebeu, Scarpa fez a finta, tá na área, Scarpa, pé esquerdo! Good chance for a cross coming, oh, that's beautiful! Oh my word! الهجوم قطر موسم 2004-2005 La pone perfecta, viene con la pelota Siqueira, línea de fondo, gana esa línea, la pone la chilena, golazo del Atlético de Madrid. بدر البدوي يتقدم البدوي يوسع Antonio and Gardner win it off Zach Clough, and Antonio is bursting forward again, and he's beaten two, and he's beaten three, and he's clean throw, and he smashes it home! What a run by Miguel Antonio! Jadson pro Elias, infiltração é boa, Elias pro gol! Sansovini vince un duello da lontanissimo. Sansovini! Sansovini! Incredibile gol! Vai lontarata di Bersabic per il naso in down in the ruang is good. Osvaldito manda pelota, attenzione! Larga distanza, golazo! Sporting 1-0, remata de longe, grande gol! Vai fugir o adversário, está mais uma simulação, atirou de trivela, grande! Bueno, Lobo marcando Cervantes, el centro de cuero, remate de golazo! Taça para Marrón, Rosselli, volta a Everachar, cerca de um! Djurdjevic terug. Daar is Djurdjevic nog een keer. En nu mag het wel verder. En scoort hij. Zijn
señores, el remate de Rojas. ¡Gol! ¡Y bicicleta, qué golazo! Ahí está el estilo de Quita cerrado. ¡Gracias!